Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, 22 Απριλίου. Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Σαραντάκος. Είμαστε εδώ. Ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα των παθών. Μεγάλη εβδομάδα. Μέσα σε ένα κλίμα πάντα που ταιριάζει σε αυτές τις ημέρες. Χθες όμως το κλίμα, ειδικά στη Βορειοελλάδα, ήταν τελείως διαφορετικό. Κάει και Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και από μένα. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείτε. Έβαλες επίτηδες τα μεγαλοβδομαδιάτικα τα τραγούδια για να μην βάλουμε τον ύμνο, ρε φίλε. Τον ύμνο, ρε φίλε, μέχρι τις 2 ώρα τη νύχτα. Να τελειώνει νωρίτερα το. Βάλε λίγο τον ύμνο. Μεγάλη εβδομάδα θα έχουμε όλη την εβδομάδα. Βάλε λίγο τον ύμνο. Αμάν. Πόσο καιρό έχετε εσείς να το σηκώσετε αυτό, γιατί ζηλεύετε? Θυμάμαι εγώ. Ούτε θυμάσαι. Και εμείς δεν θυμόμασταν. Θέλω να σου πω ότι ήμουνα. Πόσο ήμουν τότε που είμαι μέσα στη Νέα Σμύρνη που πήραμε το 85. Το 85, πόσο ήμουν τότε? Μην το πεις. Γιατί, 20. 20. Δεν θυμάμαι τότε, πραγματικά, 22. Δεν θυμάμαι πόσο. Αλλά ήταν ένα καλοκαίρι, θυμάμαι, πάρα πολύ ζέστη μέσα στη Νέα Σμύρνη. Και χθες ήταν κανονικά τελετή Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι, ναι, ναι. Ήταν καταπληκτικό. Ήταν φοβερή η εκδήλωση που έγινε χθες. Ένα πάρτι κανονικό σε όλη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Σαν να πήραμε το Champions League ήταν. Δηλαδή, αν πάρουμε το Champions League, τι θα κάνουμε, ρε Γιάννη? Τι θα κάνουμε αν πάρουμε το Champions League? Θα είναι όλη η Ελλάδα θα γιορτάζει. Μα είχαν και βίντεο από το εξωτερικό, οι σύλλογοι του ΠΑΟΚ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, παντού. Ήταν ένα τεράστιο. Θεσσαλονίκη χθες μετατράπηκε σε ένα χώρο πάρτι κανονικό. Κανονικό, δηλαδή. Κανονικό. Ναι. Είχε και Ζάμπια. Μην την παραλείπεις στη Ζάμπια. Είναι ένας ΠΑΟΚΣΙΣ εκεί φανατικός που τους έχει οργανώσει. Ένας έχει πάει εκεί στη Ζάμπια. Μετά πήγανε η τελετή στο γήπεδο, ας πούμε, τέλειωσε γύρω στις 11. Ναι, ναι. Μετά ξεκινήσαν γύρω στις 12 και πήγανε πορεία με ένα ανοιχτό λεωφορείο. Τα βλέπετε εδώ, στο Λευκό Πύργο. Αργά τη νύχτα τελειώσανε όλα. Η αλήθεια είναι, φύγανε δύο φίλοι εχθές το απόγευμα, εχθές το πρωί, και το σκέφτηκα, ξέρεις, να πάω με αυτοκίνητο και να γυρίσω, αλλά δεν μπορούσα μετά. Έγινε μεγάλη απόσταση. Όχι, θα ήμουν κομμάτια σήμερα το πρωί, αυτό είναι. Ήταν φοβερή υποδοχή που είδα, γιατί είδα και τους παίκτες ένας-ένας, ο Βιερίνη όταν μπήκε. Δηλαδή εκεί το γήπεδο σύστηκε κανονικά. Όπως και ο τερματοφύλακας επίσης. Ο Πασχαλάκης που έκανε το Σούπερμαν. Που έκανε το Σούπερμαν. Πολύ ωραίο. Καλό είναι, καλό είναι. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν και σήμερα να το κάνουν αυτό. Βλέπουμε εδώ τον Μπρίγκοβιτς πώς μπήκε, παιδιά. Ήρθε από τα Εμιράτα εκεί κάτω ο Μπρίγκοβιτς και πανηγύρισε κανονικά, γιατί έβαλε και 18 γκολ το παιδί, έτσι. Βέβαια. Όλα κανονικά. Το παιχνίδι ωραίο ήταν, 5-0 χαλαρά με το Λεβαδιακό. Γιορτή. Εσείς χάσατε. Ούτε θυμάμαι εδώ. Με το Ανθρώπι το παίζατε. Και χάσατε, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, δώσαμε τον βασμό, δηλαδή. Έλα, εσύ τώρα, σταμάτα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, η αλήθεια είναι, θα τα δούμε όλα με το Μένιο Σακελαρόπουλο σε λίγο. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία χθες σας. Έχουμε και παρασκήνιο ότι έγινε μετά. Πρέπει να πούμε ότι και η Ανθή Βούλγαρη θα βοηθήσει, γιατί πρώτο hashtag που λέει η Ανθή είναι ΠΑΟΚ. Δύο μέρες τώρα, ακριβώς. Το πιο ωραίο εμένα, ξέρεις τι μ' άρεσε? Εδώ βλέπουμε που σηκώνουν το κύπελο. Ξέρεις τι μου άρεσε? Το Σάββατο το βράδυ που πήγα στην παραλία και κάνανε από τα κάστρα μέχρι την παραλία. Πώς το λένε, αυτή τη λαμπαδοφορία με τα κόκκινα που έγινε, που ανάψαν. Εμένα μου θύμισε κάτι ταινίες που κατεβαίνανε οι σταυροφόροι με τους πυρσούς. Νομίζω θα έλεγες κάτι άλλο, τι σου θύμισε. Τι άλλο? Ομιλίες πολιτικών που είχε γεμίσει όλο αυτό το σαφίδι που ήταν, θα θυμάσαι αυτά, έτσι, κάποτε, παλιά, το 85 παλιά, και αυτά. Τα ζήσαμε και αυτά, τα ζήσαμε. Τώρα, τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, παιδιά, πραγματικά, δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι Κυριακή του Πάσχα για τους καθολικούς, είχαμε αυτό το ξεκλήρισμα, το μακελιό στη Σρι Λάγκα, 240 νεκροί την ημέρα του Πάσχα στις λειτουργίες. Ήταν πολύ Αμερικάνοι. Ακριβώς. Γιατί η Σρι Λάγκα θεωρείται βάση των Αμερικάνων? Έχουν και βάση, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιούν και για. Ποιος ξέρει γιατί. Γιατί λέει στον πόλεμο τότε του Ιράκ και τέτοια. Το χρησιμοποιούσαν αυτό το πράγμα. 240 επέλεξαν να χτυπήσουν την Κυριακή του Πάσχα τους καθολικούς εκεί. Φοβερό πράγμα. Είχαμε και εδώ, στο ξυλόκαστρο, τους τρεις περιπατητές. Είχαμε και στην Κύπρο το αυτό άλλο με θέμα. Την Κύπρο τι είναι? Αυτός ο λαχαγός καθάριζε μόνο Φιλιππινέζες? Ναι, μα έτσι φαίνεται. Ναι, προφανώς. Και τις πήγαινε σε κάτι μεταλλεία. Και φωτογράφιζε μετά τα μέρη που τις πήγαινε και τις σκοτώνε. Και δεν ξέρουν, λέει, πόσες έχει καθαρίσει. Ψάχνανε μια κοπελίτσα 6 ετών και βρήκαν και τη μάνα της. Ναι. Στο ίδιο λάκκο. Ναι, παιδιά, έχει τρελαθεί το πράγμα. Το ματωμένο φεγγάρι τους έχει τρελάνει όλους. Τους έχει τρελάνει. Είχαμε επίσης, τι να σας πρωτοπούμε, είχαμε εκλογές στα Σκόπια. Εκεί είναι στήθος με στήθος οι δύο. Και στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, εξής ποιος βγήκε, ο Χάρης Ρώμας. Δεν είχε, λέει, σχέση με την πολιτική. Έπαιζε τον πρόεδρο αυτός. Και πήγε και βγήκε. Φαντάσου, οι Ουκρανοί σε τι κατάσταση είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον καιρό. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Έτσι θα πάει όλη η μεγάλη εβδομάδα. Να το ξέρετε. Μην περιμένετε πολύ μεγάλες βελτιώσεις από τον καιρό. Έτσι θα κάνουμε Πάσχα. Μεγάλη Παρασκευή. Εγώ θυμάμαι μια ζωή συννεφιασμένη ήταν. Και ψηλόβροχο. Να δούμε την Παναγιώτα της Φιλιοτοπούλου και επιστρέφουμε.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γενικά ήπιος αναμένεται ο καιρός στην αρχή της μεγάλης εβδομάδας, με εξαίρεση τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά κυρίως, όπου θα έχουμε λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές, βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί στους νοτιάδες στο Ιόνιο, οι οποίοι θα πνέουν αρκετά ενισχυμένοι, φτάνοντας από το βράδυ και τα 8 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Πάμε να τα δούμε στους χάρτες μας. Λίγες νεφώσεις αρχικά πυκνότερες στα δυτικά, κεντρικά και νότια, με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, πιθανόν Θεσσαλία το μεσημέρι-απόγευμα και προς το βράδυ σε Ιόνιο, Δυτική Κεντρική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, πιθανόν και τοπικές ασθενείς στις Κυκλάδες. Στη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, πιθανόν οι βροχές να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με λίγη αραιή συννεφιά που από το απόγευμα θα πυκνώσει. Ευνοείται επίσης η μεταφορά σκόνη στα δυτικά και τα νότια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 4 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά από 7 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 22, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο από 7 έως 18 και στο νότιο Αιγαίο από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νοτιοανατολική 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ, με ενίσχυση από το βράδυ στα 7 τοπικά και 8 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο αρχικά μεταβλητή και προς το βράδυ ανατολική 4 τοπικά 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην Αττική αρχικά ηλιοφάνεια με λίγη αραιή συννεφιά που από το απόγευμα θα πυκνώσει και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια του νομού κυρίως, η θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές που από το απόγευμα θα πυκνώσουν, θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο θερμαϊκό θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Πάμε να δούμε τον καιρό και σε άλλες περιοχές της χώρας μας αλλά και στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Επιστρέψαμε εδώ. Επίσης να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε αποκλειστικά την πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση για την περιφέρεια Αττικής, την οποία θα παρουσιάσουμε κατά αποκλειστικότητα εδώ, αμέσως μετά τις 7.30. Και έχουμε και ένα συγκλονιστικό διπορικό με την υπογραφή του Μένιου Σακελαρόπουλου στα Μετέωρα, το οποίο μας δείχνει εικόνες, μιλάνε βιβλικές μορφές των μοναχών εκεί. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στην ώρα Ελλάδος 7 στο Open. Επί του παρόντος, Ιωρή Ράντου, καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων σε ξενοδοχεία και εκκλησίες στη Σρι Λάνκα, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για 290 νεκρούς και 500 τραυματίες. 13 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχει υπάρξει ακόμα ανάληψη ευθύνης. Συγκλονίζει η υπόθεση του κατά σειροήν, όπως τουλάχιστον προκύπτει, δολοφόνου της Κύπρου. Ο 35χρονος λοχαγός ομολόγησε πως δολοφόνησε δύο γυναίκες από τις Φιλιππίνες, καθώς και ένα 6χρονο κορίτσι. Τα πτώματα των γυναικών βρέθηκαν σε φρεάτιο, ενώ αυτό του κοριτσιού δεν έχει ακόμα εντοπιστεί στο σημείο που υπέδειξε ο δράστης. Ενδείξεις για πιθανό εντοπισμό και άλλων πτωμάτων. Απολογούνται σήμερα οι δικηγόροι Αλέξανδρος Λικουρέζος και Θεόδωρος Παναγόπουλος για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση της μαφίας των φυλακών. Την ίδια ώρα ο Αλέξανδρος Λικουρέζος αναμένεται να καταθέσει αγωγή κατά της Κατερίνας Παπακώστα, επειδή, όπως υποστηρίζει ο συνηγορός του, η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη προεξόφλησε με δηλώσεις της την ενοχή του. Ολονύχτιο γλέντι έστησαν οι οπάδοι του Δικεφάλου του Βορρά για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ ύστερα από 34 ολόκληρα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ σφράγισε και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου μετά το επιβλητικό 5-0 επί του Λεβαδιακού. Ο πρόεδρος της ομάδας, Ιβάν Σαββίδης, δήλωσε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή των κατοχρωμάτων της ομάδας. Οριακό προβάδισμα του εκλεκτού του ΖΑΕΦ έναντι της υποψήφιας του Βεμερό δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία. Μόλις το 42% ανήλθε η συμμετοχή, στις 5 Μαΐου ο δεύτερος γύρος. Και η κίνηση στους δρόμους παραμένει χωρίς προβλήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, είναι και μεγάλη εβδομάδα, να ξεκινήσουμε τη μεγάλη τραγωδία και να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο ένα σεβάσμιο άνθρωπο, τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίλη. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Μέρα καλή και ευλογημένη και καλή μεγάλη εβδομάδα για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα το πρωί έτσι
δεχτήκατε να είστε μαζί μας και να μας δώσετε τη δικιά σας ματιά σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία Κυριακή του Πάσχα χθες για τους καθολικούς και ματοκυλίστηκε εκεί κάτω στα μέρη σας. Η χαρά και η τιμή είναι δική μου για την συμμετοχή μου στην εκπομπή σας. Δυστυχώς τα νέα μας δεν είναι ευχάριστα. Ξέρετε, ο φανατισμός στις μέρες μας κερδίζει έδαφος και δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν ζούμε. Η κατάσταση όμως στη Σρι Λάγκα εδώ και πολλά χρόνια είναι έκρηκτη. Και αν δεν ζεις στην περιοχή είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την απάντηση κάποιων Ισλαμιστών προς τους χριστιανούς. Έχουμε να κάνουμε με τη διαμάχη ετών μεταξύ των ίδιων των κατοίκων της Σρι Λάγκας. Είναι δύο μεγάλες ομάδες, δύο μεγάλες φυλές. Είναι οι Σιχαλέσε και οι Ταμίλ. Οι περισσότεροι από την πρώτη ομάδα είναι βουδιστές, οι δεύτεροι είναι περισσότεροι Ινδουιστές. Αλλά και οι χριστιανοί, οι οποίοι είναι ντόπιοι στη Σρι Λάγκα, είναι από τις δύο αυτές φυλές. Μέχρι το 2009 είχαν εμφύλιο, για πολλά χρόνια είχαν εμφύλιο. Καταλαβαίνετε ότι μια γενιά ανθρώπων μεγάλωσε με μίσος και με φθόνο. Ακόμα και τώρα, που τα τελευταία 10 χρόνια λέμε ότι δεν υπάρχει ο εμφύλιος, όμως τα προβλήματα δεν εκλείπουν. Και γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Φέτος η κατάσταση ξέφυγε από κάθε άλλο κίνδυνο, γιατί δεν ήταν μόνο. Άρα λέτε ότι είναι εσωτερικό θέμα αυτό, Σεβασμιότατε, είναι εσωτερικό θέμα αυτό. Δεν είναι, ας πούμε, Ισλαμικό κράτος κτλ. Όχι. Έχει να κάνει ουσιαστικά με τις προσωπικές διαμάχες που δεν ξέρουμε και αυτό φοβούνται πλέον, αν υπάρχουν εξωτερικοί πλέον παράγοντες που πυροδοτούν και δίνουν, γιατί χρειάζονται χρήματα για να γίνουν όλες αυτές οι εκρήξεις. Χρειάζεται υλικό. Οπότε κάποιοι πρέπει να σε βοηθούν. Οπότε πλέον οι προσπάθειες και οι έρευνες πηγαίνουν στο τι διασυνδέσεις για να γίνει τέτοιο κακό. Γιατί οι βομβιστικές επιθέσεις δεν ήταν μόνο σε εκκλησίες, ήταν και σε κεντρικά ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα, στο Κολόμπο. Καταλαβαίνετε ότι είχαν σκοπό να πλήξουν τον τουρισμό, την αξιοπρέπεια και το κύρος μιας χώρας. Διότι φύγαν πάρα πολλοί τουρίστες. Και από τη Σιγκαπούρη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνωστοί, είχαν πάει για διακοπές, επειδή ήταν οι διακοπές του Πάσχα με το καθολικό ημερολόγιο, και στη Σρι Λάγκα και μάθαμε τα δυσάρεστα νέα. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη και γι' αυτό το λόγο ήταν και για μας παρηγοριά που αμέσως ο Οικουμενικός Πατριάρχης έβγαλε την ανακοίνωση, την οποία χτες το βράδυ μετέφερα στον Ρωμαιοκαθολικό Επίσκοπο Σρι Λάγκα, που επικοινώνησα μαζί του, όπου καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας, αλλά όμως δίνουμε και τη συμπάθειά μας στα θύματα, τα οποία κάθε μέρα μεγαλώνουν. Ορθόδοξους έχουμε εκεί? Δεν έχουμε οργανωμένη κοινότητα, επειδή ήταν ήδη όμορφο το καθεστώς. Έχουμε όμως από εργαζόμενους οι οποίοι ήταν στην Ελλάδα και στην Κύπρο κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτές όσοι είναι στη Σρι Λάγκα είναι καλά. Αλλά όμως δεν έχουμε οργανωμένη κοινότητα στη Σρι Λάγκα λόγω του περίεργου του μέρους. Τώρα, πώς το οργανώνετε το Πάσχα, πώς θα το γιορτάσετε φέτος? Βέβαια θα είναι ματωμένο, είναι πολύ βαρύ το κλίμα εκεί. Αλλά τι σκέφτεστε εσείς να κάνετε? Είναι ένας λόγος παραπάνω για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε. Ξέρετε, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα πρέπει να είναι η ασπίδα μας και θα πρέπει να είναι η ταυτότητά μας. Το ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι είναι δεδομένο και αυτό θα πρέπει να το διδάξουμε σε όλους. Γι' αυτό θα κάνουμε πραγματικά τις ακολουθίες μας σε όλα τα μέρη στη Μητροπολή μας, από το Αφγανιστάν μέχρι την Παπούα και από τη Μαλαισία μέχρι την Ινδονησία. Και θα γιορτάσουμε και το Πάσχα όπως κάθε χρόνο. Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο λάθος. Αν επιτρέψεις τον φόβο να σε κυριεύσει, τα έχεις χάσει όλα. Θα σας πω ένα ακόμα παράδειγμα. Πέρυσι είχαμε από έναν ημάμι από τη Σρι Λάγκα, είχε έρθει στη Σιγκαπούρη, είχε προσευχηθεί σε τέμενος εδώ στη Σιγκαπούρη και είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο μια προσευχή και μια ομιλία που ήταν καθαρά ρατσιστική. Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης τον συνέλαβε και τον απέλασε μέσα σε 3 μέρες. Και φυσικά υπήρχε ο φόβος για όλες τις χριστιανικές εκκλησίες μην υπάρχουν αντίπεινα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο μας είχε ζητηθεί πέρυσι να μην κάνουμε περιφορές, να μην κάνουμε λιτανίες. Δεν πρέπει να μένουμε στο φόβο. Θα πρέπει πραγματικά να συνεχίσουμε και να διδάξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι με την βία, η βία προκαλεί μόνο βία. Έτσι, με την αγάπη μπορείς να διορθώσεις τα πράγματα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε και καλή δύναμη. Πολλούς χαιρετισμούς. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλή Ανάσταση στους Έλληνες. Και μόνο καλές ειδήσεις. Να είστε καλά. Να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι. Πολλούς χαιρετισμούς.
Πάμε εμείς να δούμε τις εφημερίδες σήμερα. Λείπει το πρώτο θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πολιτικά επίσης είναι λίγο τα πράγματα. Ρε παιδί μου, πολιτικά πήγανε ο ένας στην Πάτρα, ο άλλος γυρίζει από εδώ. Από εκεί. Είπε ο Μητσοτάκης ότι θα κόψει το δώρο. Όχι. Είπε ότι δεν πρέπει να περιμένουν οι νέοι και οι νέες να επενδύουν πάνω στο δώρο μόνο. Ουσιαστικά, αυτό δηλαδή, τι σημαίνει τώρα. Όχι. Να μην ζούμε με το επίδομα. Ότι ο στόχος του είναι να βρει δουλειά ο νέος. Ναι. Αυτό είπε. Αλλά βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, επειδή είμαστε παραμονές εκλογών, ο καθένας το έχει πάρει και το έχει κάνει σημαία. Μήπως και υπάρχουν τίποτα άλλα σχέδια εκεί. Να κόψει το δώρο. Ξέρω εγώ. Και αν υπήρχε, θα τα το επιδόματα. Έλεγε. Και αν υπήρχε, θα το έχει εγώ. Το είπε, δεν το είπε. Μην ζείτε με τα επιδόματα. Δεν νομίζω. Ναι, είναι πάγια θέση του αυτή. Ότι καλά, πάγια θέση. Ότι δεν περιμένει να σου δώσει το 500 τέλος του χρόνου. Πιάσει δουλειά. Μήπως ο πρόεδρος πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Νομίζω ότι θα παρεξηγηθεί ο λόγος του. Μα και η καλημέρα παρεξηγείται πλέον εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει. Και για τον Τσίπρα πάει αυτό και για τον Μητσοτάκη. Φίλε, τώρα η καλημέρα άλλο, να μην ζείτε με επιδόματα. Λοιπόν, πάμε στο Εθνός. Πακέτο Τσίπρα για τη μεσαία τάξη. Σχεδιάζεται μείωση του ΦΠΑ και των συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος. Τώρα, συγγνώμη που το λέω αυτό. Έχει ένα πολύ ωραίο σποτ που δεν το δείξαμε από το ποτάμι. Παροχολογία. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Σωστό. Αν μπορέσουμε, θα το δείξουμε και αυτό. Είναι τι υπόσχεται ο καθένα, α πούμε, σωστό. Ένα παιδάκι και είναι ο νονός και ο θείος. Το Open το έχει δείξει, θέλω να σου πω. Το έχει δείξει άλλη εκπομπή, όχι δική μα. Ναι, ρε φίλε, λέμε για εδώ τώρα. Εντάξει, το Open το έχει δείξει. Λοιπόν, Έθνος, πάνω-πάνω τα όνειρα πήραν εκδίκηση. Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής του 19. Τα βασικά θέματα από την εφημέδα. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Συνεχίζουμε τα νέα. Το προσφυλές θέμα του Ιορδάνη στην πρώτη σελίδα. 120 δόσεις για όλους. Στο νέο καθεστώς και όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Ανοίγει η πόρτα για το σύνολο των φορολογουμένων που έχουν χρέη στην εφορία, εφόσον πλήρουν τα κριτήρια. Πότε θα ανακοινωθεί επίσημα το νέο πλαίσιο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, διαβάζω στην αριστερή στήλη: Πυθία, σκιώδεις πρωταγωνιστές, το παρασκήνιο μιας fake συνωμοσίας, η σύλληψη δικηγόρων, απολογία Λικουρέζου και η αγωγή κατά της Παπακώστα. Με έκανε αγωγή, κατά και έκανε αγωγή, ναι, γιατί βγήκε και υπουργός και είπε διάφορα ότι πράγματα. Είναι κύκλωμα, λέει, πριν καν απολογηθεί ο άνθρωπος. Ναι. Είναι κανονικό αυτό. Εντάξει, τώρα βιάστηκε και υπουργός τώρα εκεί πέρα. Ναι. Και ο άλλος ψάχνει να βρει ευκαιρία. Πού είναι το. Όλοι είμαστε αθώοι μέχρι να αποδείξουμε εναντίον, φίλε. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Πάμε. Η εφημερίδα των συντακτών αντιλαλούν οι φυλακές από τις βαριές ποινές. Αποκαλυπτική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ελλάδα, ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδος. Σκοτίνιασε η Λαμπρή, γράφει 207, ήταν χθες που τυπώθηκε η εφημερίδα, το 240. Και πάνω-πάνω η Τούμπα Μάναμ Κάικε, πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ το 19. Στον ελεύθερο τύπο περνάμε. Αναδρομικά το σχέδιο για πληρωμή σε δόσεις 2 έως 5 ετών. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, αναλυτική πίνακες με ταμινία, ποσά επιστροφών για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η Δημοκρατία κόβει τα δώρα ο Κυριάκος. Ορίστε. Μέγα θέμα έπειτα από άστοχη σε ερωτηματικό δήλωση του Μητσοτάκη στην Κύπρο. Λάθος του παρελθόντος στο δώρο Χριστουγέννων. Οι νέοι Έλληνες δεν θα πρέπει να το περιμένουν στο τέλος της χρονιάς. Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν είπε μια κουβέντα για τα επιδόματα. Είπε δεν πρέπει να το περιμένουν στο τέλος της χρονιάς. Ναι, δεν θα πρέπει να επενδύουν. Αυτό εννοούσε ο πρόεδρος. Ναι, και πώς θα κάνουν Πάσχα οι άνθρωποι και δώρο Χριστουγέννων. Συνεχίζουμε με το Φιλελεύθερο. Ανιχνευτές ψεύδους. Ιδιόφρακτος ο λαοπρόβλητος Τσίπρας υβρίζει και προκαλεί στην πρώτη σελίδα. Όταν ούτε οι σκευωρίες αντίον των πολιτικών του αντιπάλων άζουν την εικόνα πολιτικής καταστροφής για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, τότε ψάχνουν και πάλι για εχθρούς πανικόβλητοι, ενώ απευθύνονται στους πολίτες με έλεγχο φρονημάτων και ηλεκτρονικά μηχανήματα στις οδούς των χωρών όπου οργανώνουν εκδηλώσεις. Πάμε στην Εσπρέσο. Φρίκι, λέει, λοχαγός serial killer στραγγάλιζε γυναίκες μετά το σεξ και τις πετούσε στο φρεάτιο. Ο κατάλογος των θυμάτων του παρανοϊκού Ορέστη ίσως να μην έχει τελειωμό. Τι να πεις, ρε φίλε, τι να πεις. Πάγωσαν οι άντρες σε μακ, λέει, με όσα αντίκρισαν. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Θετικά μηνύματα κομίζουν οι εισηγμένες. Αυξημένος 10% ο τζίρος του 18 σύμφωνα με τις πρώτες δημοσιεύσεις. Και αριστερά διαβάζω έντοκη ρύθμιση χρεών προς εφορία με 120 δόσεις επιτόκιος και 5% άτοκα ποσά 5.000. Ο Δημητρέλης, ναι, σε ρωτήσω κάτι. Ο Δημητρέλης. Έχει δικαιωθεί ο Δημητρέλης. Πώς? Έχει δικαιωθεί ο Δημητρέλης για όλα. Έχει δικαιωθεί. Ναι, ναι. Πότε θα έρθει εδώ στην εκπομπή να βάλουμε κανένα στοίχημα. Πότε θα έρθουν οι 120 δόσεις που έχει σήμερα. Δικαιωθεί. Σήμερα. Θα έρθει σήμερα. Βέβαια. Καλά, για να δούμε. Για να δούμε. Καλημέρα στην κυρία Ανθή Βούλγαρη και στον κύριο Μενέα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αναστασία Γυριάδου στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Κοιμηθήκατε καθόλου ή τώρα πάτε σιγά σιγά, Αναστασία, μετά τα χθεσινά?
Εγώ 3 ώρες κοιμήθηκα, η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη δεν έχει κοιμηθεί. Γι' αυτό έχει μια υπέροχη ησυχία, θα έλεγα. Στους δρόμους δεν κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα. Νομίζω ότι δεν έχουν πάει και πολλές στις δουλειές τους. Ευτυχώς που τα σχολεία είναι κλειστά, διότι εδώ το πάρτι, το γλέντι τελείωσε πριν από 2 ώρες περίπου. Οι υπάλληλοι του Δήμου καθαρίζουν τώρα ό,τι έχει απομείνει. Ένα γλέντι και ένα πανηγύρι που ξεκίνησε νωρίς χθες το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη, τόσο γύρω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όσο και στο Λευκό Πύργο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο κόσμος γιόρταζε, πανηγύριζε αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 34 χρόνια. Αν ακούτε και τις κόρνες, συνεχίζουν κάποιοι τους πανηγυρισμούς. Αναστασία, το λεωφορείο, τι ώρα έφτασε το Λευκό Πύργο χθες? Άργησε να φτάσει το λεωφορείο, έφτασε μετά τις 12.30, διότι ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που προσπαθούσε να πλησιάσει την αγκαλιά στους παίκτες που ακολουθούσε το λεωφορείο και έτσι καθυστέρησε αυτή τη διαδρομή, αυτή την πομπή, και μάλιστα ήταν να κάνει μεγαλύτερη διαδρομή, αλλά περιορίστηκε λόγω του όγκου του κόσμου. Περίπου 35.000 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο, άλλοι τόσοι εδώ στο Λευκό Πύργο που είχε στηθεί μια μεγάλη γιγαντοθόνη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα όσοι δεν είχαν καταφέρει να έχουν εισιτήριο. Διότι έχω να σας πω ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε λιγότερο από 2 ώρες διαδικτυακά την περασμένη Τετάρτη. Όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα μετά από τη μεγάλη φιέστα εδώ στο Λευκό Πύργο σε ένα μεγάλο και ξέφρενο πάρτι που, όπως είπαμε, τελείωσε πριν από λίγο. Τη φιέστα την είδατε, ήταν μοναδική, ήταν φαντασμαγορική. Νομίζω ένα υπερθέαμα που δεν έχουμε ξαναδεί. Θύμισε Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό είπαμε και το πρωί, Αναστασία. Θύμισε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό, έτσι, τα βεγγαλικά, τα φώτα, οι φωτισμοί, οι μουσικές, η είσοδος των παικτών, όλο αυτή τη διοίκηση. Ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες, κανονικά, έτσι. Τα πυροτεχνήματα που έπεσαν χθες στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν ξαναπέσει. Ήταν φαντασμαγορικό, έγινε η νύχτα μέρα. Πραγματικά ο κόσμος το γιόρτασε, όχι μόνο οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ. Νομίζω ήταν μια γιορτή του αθλητισμού και μια γιορτή της Θεσσαλονίκης. Διότι όλοι μαζί ενώθηκαν και πανηγύρισαν για αυτό το πρωτάθλημα που ήρθε πίσω. Επέστρεψε στο θρόνο του, επέστρεψε στο ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω τώρα, Αναστασία, μείνε μαζί μας. Αν έχεις και εσύ ρεπορτάζ, έχει και ο Μένος. Εωμένιος, θέλω να σας πω ότι πήγανε από την προηγούμενη εβδομάδα και πήρανε πυροτεχνήματα από την Πάτρα. Εγώ έμαθα είχε ότι τελειώσει τα πυροτεχνήματα. Από τη Λάρισα και πάνω έχουν τελειώσει όλα τα πυροτεχνήματα. Πυρσός δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη σήμερα, έχουν εξαντληθεί. Καλύτερα να είναι ήσυχο, Πάσχα. Τα ρίξανε όλα. Γιατί κάνανε τα δοκιμαστικά κιόλα. Δεν ήταν μόνο η χθες την ημέρα, την προηγούμενη κάνανε τα δοκιμαστικά. Μα ήταν και το Σάββατο που όλο αυτό το πράγμα. Παραλία εκεί, παιδιά, όλο αυτό το πράγμα. Ωραία, Ανθή, για να δούμε και εσύ. Αναστασία, μείνε μαζί μας. Θα δούμε μαζί τον περίπατο, τη βόλτα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη βόλτα, να κάνουμε τη βόλτα μας στο διαδίκτυο και μετά να δώσουμε και το hashtag που είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι τίποτα άλλο σήμερα. Έθνος.gr. ΠΑΟΚ τρέλα στη Θεσσαλονίκη, το πάρτι του αιώνα στον Λευκό Πύργο. Έχει βίντεο και φωτογραφίες από τη χθεσινή βραδιά. Πρώτο θέμα, τραγωδία χωρίς τέλος στη Σρι Λάνκα, στους 290 οι νεκροί από τις 8 εκρήξεις. Άι Εφημερίδα, Βόρεια Μακεδονία, τι γίνεται με τις εκλογές ήταν το προηγούμενο θέμα. Παγκόσμιο σοκ με το μακελιό στη Σρι Λάνκα, 290 οι νεκροί, 500 οι τραυματίες. Ελλάς Journal, απόλυτο εμπάργκο για το Ιράν από την Ουάσιγκτον, απορρίφθηκε το αίτημα της Τουρκίας. SL Press, γιατί το τουρκικό μίνι αεροπλανοφόρο δεν συνιστά απειλή για την Ελλάδα. Protagon.gr, πρόσωπο, είναι ο Λουκουρέζος δικηγόρος του διαβόλου, με ερωτηματικό. Και να ολοκληρώσουμε με την ναυτεμπορική, ΣΥΡΙΖΑ, η διακήρυξη για τις ευρωεκλογές. Έτσι λοιπόν έχουν τα νέα μέχρι και αυτή την ώρα στο διαδίκτυο. Hashtag, η δημοφιλέστε δηλαδή είδηση στο διαδίκτυο είναι φυσικά ΠΑΟΚ. Κυριαρχεί παντού ο ΠΑΟΚ με φωτογραφίες, βίντεο από την χθεσινή γιορτή. Και νομίζω ότι το λόγο πρέπει να πάρει ο Μένιος Σακελαρόπουλος. Εγώ το μόνο που έχω να πω, επειδή έχω φίλη στο διαδίκτυο τη σύζυγο του Βιερίνια και η Αναστασία, επειδή είναι Θεσσαλονίκη και φαντάζομαι την ξέρει, πανηγύριζε και αυτή χθες σαν τρελή. Δηλαδή η οικογένεια είχε του αρχηγού. Πάει πάνω στην εξέδρα και αυτή, γιατί πολλές
Σύζυγοι είχαν ανέβει πάνω με τα παιδιά. Ακριβώς, ήταν με τα παιδιά. Είχε ανέβει στην εξέδρα μαζί με τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Το φοβερό ήταν με τον Μωμάτος ήταν που πήγε με ένα τσουβάλι μπύρες. Ναι, ναι, Μωμάτος. Και τους έλεγε, ας πούμε, πάρτε καμιά μπύρα να πιείτε. Απλώς έγινε η εξαγγελία αρχικά και στη συνέχεια η υλοποίηση το σύνθημα του ΠΑΟΚ. Έχω τρέλα μέσα στο μυαλό. Ο ΠΑΟΚΑΡΑ κλπ. Αυτό έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την πόλη, σε όλα τα σημεία. Και έχει δίκιο η Αναστασία. Για ύπνο πήγανε τώρα. Πρέπει να πήγανε τώρα για ύπνο. Βέβαια. Γι' αυτό και οι δρόμοι είναι έρημοι. Λοιπόν, εκείνο που έχει μεγάλη αξία είναι το γεγονός ότι ρίγησε η Τούμπα με την απονομή του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει αίτημα να του δοθεί το κύπελο εφόσον κέρδισε το παιχνίδι, άρα θα ήταν και τυπικά πρωταθλητής. Πάμε να δούμε αυτά τα τρομερά που έγιναν κατά τη διάρκεια της χολιγουντιανής φιέστας, όταν οι παίκτες πήγαν να πάρουν τα μεταλλιά τους και να σηκώσουν την κούπα. Ο Αντρέ Βιερίνια με τα παιδιά του. Ο καθένας είχε ένα σκετσάκι να κάνει πόζες με τις δύο κόρες του. Εκείνο που έκλεισε την παράσταση ήταν αυτή η κίνηση από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος έβγαλε την μπλούζα του, γονάτισε και ξαφνικά εμφανίστηκε ως Σούπερμαν. Έτσι κάνει ο Σούπερμαν, να ξέρεις. Ναι, αυτό σου λέω. Στον ταινία έτσι κάνει, γονατίζει και μετά βγαίνει. Ναι. Έχει πάρει τις κινήσεις του Σούπερμαν και βέβαια αποθεώθηκε από τον κόσμο. Είχαν και την κατάλληλη μουσική. Ήταν μια φιέστα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, διότι είχε αυτό το άρωμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Πραγματικά μου θύμισε Αθήνα 2004 με τα βεγγαλικά, με τους φωτισμούς, με τα video wall. Η δουλειά ήταν συγκλονιστική. Εκεί λοιπόν στην παρήλασαν όλοι οι παίκτες. Ας δούμε την εικόνα κοντά από την διάρκεια της απονομής της κούπας. Όπως βλέπετε, είχαν περάσει όλοι οι παίκτες από την ειδική εξέδρα που είχε στηθεί με τις γιγαντοοθόνες, με τα φώτα. Προς το τέλος πια ήταν, ανέβηκε πρώτα τελευταίος ο Ιβάν Λουτσέσκου, διορθώνω, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, για να περάσει τελευταίος ο Ιβάν Σαββίδης, για να σηκώσει την κούπα εδώ ο Αντρέ Βιερίνια με τον Στέλιο Μαλεζά δίπλα του, οι δυο παλιοί της ομάδας. Έγινε χαλασμός, κυρίως θέλω να σας πω, διότι μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι, αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, ο Βιερίνια τον έβαλε ο Λουτσέσκου στο 90, ούτε να περπατήσει δεν μπορούσε, ανήμπορος, αλλά ήθελε να σφραγίσει τη χρονιά. Άλλαξε και δύο παλιές. Δεν την ακούμπησε. Τι λες τώρα. Δεν την ακούμπησε. Η πρώτη παλιά. Ναι. Μην λες τώρα. Η πρώτη, πρώτη πάσα έρχεται το πάνω του. Θα το βάλουμε το βάρ να πάμε. Τι λέτε τώρα. Παίρνει πάσα και τη δίνει κιόλας. Λοιπόν, και έτσι έγινε ασπρόμαχο. Το σημαντικό, Μένιο, πρέπει να πούμε ότι εμένα με συγκίνησε στην αρχή, ναι, που ήταν οι παίχτες του 85 και του 76. Ο ΠΑΟΚ τίμησε την ιστορία του, ξεκίνησε με την ομάδα του 76 τα πρώτα πρωτάθλημα και 9 χρόνια αργότερα την ομάδα του 85 με Γιώργο Κούδα μπροστάρι και όλους τους υπόλοιπους έβλεπες. Και Κώστα Ιωσιφίδη. Έβλεπες φιγούρες, ας πούμε, που έχουν μεγαλώσει, παιδί μου. Ο Ιωσιφίδης με τον Κούδα πήγανε το κύπελο στη θέση του για να το σηκώσουν μετά. Ναι, γιατί είναι οι δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες του ΠΑΟΚ. Τίμησε την ιστορία του, τίμησε τον πόντο. Πες μου κάτι, αυτός με τα άσπρα γένεια και το μουσί το άσπρο, ποιος ήταν με τα γυαλάκια, το είδες καθόλου? Όλο δεν το μπορούσα είδα, να το γνωρίσω, ρε γαμό. Ναι, όλο το είδα. Ναι. Όλοι είδα να μεγαλούτσι και... Όλοι. Ο Γκουερίνι, όπως έχει γίνει. Ναι, τον Γκουερίνο. Ναι, τον Γκουερίνο. Αυτό είναι ο Βιερίνιο. Ο Κωστίκος. Καλά, ο Κωστίκος ίδιος είναι. Ναι, ίδιος είναι. Και ο Ορφανός είναι ίδιος. Μεγαλώσανε τώρα, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, φυσιογνωμία το γνωρίζεις. Λοιπόν, ο Ιβάν Σαββίδης μπήκε στο γήπεδο, έφτασε στο γήπεδο τελευταίος, διότι ήθελε να δείξει ότι έμεινε έξω από όλη την αυτή την ιστορία, αλλά ήρθε η ώρα της γιορτής και εμφανίστηκε τελευταίος. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα. Ευχαριστεί τον κόσμο για την συγκλονιστική παρουσία του όλη τη χρονιά, όχι μόνο στη φιέστα και στη γιορτή, και στα δύσκολα και στα χιόνια και στα κρύα και στις βροχές. Η Τούμπα ήταν πάντα γεμάτη. Του την έπεσαν οπαδοί του ΠΑΟΚ να τον ευχαριστήσουν κλπ. Απομακρύθηκαν. Δεν χάλασε η φιέστα, δεν μπήκε άνθρωπος μέσα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, ότι συνήθως βλέπουμε εικόνες που μπουκάρουν ή εισβάλλουν στον τόνο του αγώνα. Εδώ τηρήθηκε το πρωτόκολλο και πολλά πήγαν παιδιά, καλά. Μένιο. Είχε πολλά παιδιά χθες. Πάρα πολλά παιδιά, πολλά και παιδιά. Στην εξέδρα και οι παίχτες είχαν πάρει τα παιδάκια τους. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Ιβάν Σαββίδης όταν πια καταλάγιασε όλη αυτή η έξαρση από την γιορτή. Πρόεδρε, όλος αυτός ο κόπος σε μία βραδιά, είναι το επιστέγασμα όλου αυτού του κόπου η απόψινη βραδιά για σας. Δεν πιστεύω. Εμείς
εμείς βάζουμε τα θεμέλια. Βάζουμε τα θεμέλια. Я бы хотел бы верить, что это начало больших наших будущих достижений. Και θα ήθελα να πιστέψω ότι είναι αρχή των μεγάλων κατορθωμάτων μας, των επιτυχιών μας. За этот год, σε αυτή τη χρονιά, мы показали, как мы можем объединиться вокруг цели. Δείξαμε πώς μπορούμε να ενωθούμε γύρω από το στόχο μας. Как мы можем одной семьей двигаться, каждый выполняя свою работу. Δείξαμε πως ως μια οικογένεια πως μπορούμε να προχωρήσουμε στον στόχο μας εκτελώντας ο καθένας την δουλειά του. Εμείς σαν Open ήμασταν ανοιχτοί. Και ήμασταν ανοιχτοί σε συνεργασία. Αυτοί κάθε μέρα κάνανε εμάς πιο δυνατούς. Και ας ενωθούνε. Мы станем еще сильнее. Мы станем еще сильнее. Это нас пугать не будет. Авто не будет нас тромакси. И я... Вот сейчас мысль в голову пришла Перикла. Тора мне ήρθε мя скепси, мя идея ту Перикли. Пятый век где-то на нашей эре. Περίπου пятый век πριν από τον Χριστό. Могу ошибиться, но по-моему пятый век. Μπορώ να κάνω λάθος, αλλά περίπου έτσι, πέμπτος αιώνας προ Χριστού. Он сказал, о Афиняне, είπε, о Αθηναίοι, призываю вас, σας καλώ, благоразумию, να είστε πιο έξυπνοι, благоразумию, πιο, благоразумию, να έχετε πιο καθαρό μυαλό, πιο έξυπνοι. Καθαρό μυαλό. Поэтому я призываю сегодня Афины, γι' αυτό εγώ σήμερα καλώ την Αθήνα, благоразумию. На их пьё которое мяло. Я их благодарю. Εγώ τους ευχαριστώ. Они объединяются. Αυτοί ενώνονται. И делают нас сильнее. Και κάνουν εμάς πιο δυνατούς. Αυτά. Αυτά και άλλα πολλά, διότι στην Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, ο κόσμος είχε πλημμυρίσει τους δρόμους. Δεν μπορούσε να περάσει το πούλμαν, το ανοιχτό πούλμαν. Έφτασαν μέχρι το Λευκό Πύργο. Οι εικόνες που εκτελήθηκαν ήταν τρομερές, με τον Σούπερμαν Πασχαλάκη πάνω στο πούλμαν και τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, με πλήθος κόσμου, με συνθήματα, με βεγγαλικά. Μιλάμε, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν η μισή πόλη εκεί. Και φαντάσου τώρα, η μισή πόλη ήταν από τις 5 το απόγευμα εκεί. Δεν ήταν τις 5 το απόγευμα, ήταν από τις 3 το μεσημέρι. Είχαν δώσει ραντεβού από τις 3 το μεσημέρι για να κάνουν πορείες στο... Ναι, παιδί μου, θέλω να σου πω τον αγώνα. Πάρα πολλοί κόσμος τον είδε στο Λευκό Πύργο από τη Γιγαντοθόνη. Α, σωστά, σωστά. Ήταν δηλαδή, φαντάσου, να είσαι από τις 5 μέχρι τις 2 το πρωί εκεί. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, φίλοι μας, και σε όλο τον κόσμο που υπήρχε ΠΑΟΚΤΖΙ χθες, νομίζω ότι έκαναν συνδέσεις με την Ομογένεια. Έδειξαν βίντεο μέχρι από την Ζιμπάμπουε. Και πολλά μέρη στο οποίο υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ. Ήταν, σου λέω, μια τελετή. Να σου πω, επειδή πάμε σε διάλειμμα τώρα, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Να δούμε την κάρτα της βαθμολογίας, όχι των αποτελεσμάτων, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε μία αγωνιστική πριν από το τέλος του πρωταθλήματος, το οποίο ολοκληρώνεται την ερχόμενη αγωνιστική. Διότι ξεκαθάρισε ο πρωταθλητής. Αυτή είναι η βαθμολογία, λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Σίγουρα δεύτερος Ολυμπιακός. Σίγουρα παίζεται η τρίτη θέση ακόμα, γιατί είναι μια αγωνιστική. ΑΕΚ και Ατρόμητος, με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα βέβαια. Παίζει με το Λιβαδιακό, φαίνεται ότι θα κερδίσει. Ο Άρης εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του παρουσία στην πέμπτη θέση. Και δείτε την ουρά. Έχουν υποβαστεί σίγουρα ο Απόλλων και ο Λιβαδιακός. Ο ΠΑΣ Γιάννη να έχασε στη Νέα Σμύρνη και πλέον είναι με την θηλιά στο λαιμό. Ο Όφη έφερε ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης. Και έτσι λοιπόν ο Αστέρας έχει την τύχη στα χέρια του. Σας υπενθυμίζω ότι πέφτουν. Η Ξάνθη σώθηκε χτες με την νίκη αυτή επί του Απόλλωνα. Οριστικά σώθηκαν χτες η Ξάνθη και η Λάρισα, η οποία Λάρισα κέρδισε μέσα στην ΑΕΚ. Θέλω να σας πω ότι σήμερα, αν τελείωνε το πρωτάθλημα, έπεφταν Απόλλων Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα και Όφη θα δώσει μπαράζ με τον πρώτο της. Football League, δηλαδή τώρα είναι ο Απόλλων Λάρισας. Θα τα ξαναπούμε και στην πορεία, εκτός του αφιερώματος που έχεις ετοιμάσει για τα μετέωρα, με τη δική σου υπογραφή, θα το δούμε σε λίγο, θα έχουμε και μεγάλη τιμή και χαρά για την εκπομπή, τον Γιώργο Κούδα. Μάλιστα. Ο οποίος θα μας μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη, για τη μεγάλη επιτυχία. Οπότε θα τα ξαναπούμε και στην πορεία. Ανθή, έχεις κάτι τελευταίο? Ναι, πριν κλείσουμε για τον ΠΑΟΚ, να διαβάσω την ανάρτηση που έκανε στο Twitter ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας. Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
μετά από 34 χρόνια ήταν δίκαιο και το πήραν με την αξία τους. Νομίζω είχε αξία να το διαβάσουμε. Σωστά, σωστά. Να ευχαριστούμε και την Άνθη Βούλγαρη. Μένιο, θα πούμε στην πορεία. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό όμως, έχουμε νέο διαγωνισμό, κύριε Μένιο. Νέο διαγωνισμό. Νέο. Πάσχα, ίσον Κέρκυρα για πολλούς. Και εμείς, συνεπείς με αυτή την παράδοση, έχουμε ένα διαγωνισμό για έναν τυχερό με την οικογένειά του, με τον ή την σύντροφό του, αν είναι τυχερή, μπορεί να περάσει ένα τριήμερο στην Κέρκυρα. Στο Greek Hotel, Εύα Παλάς, μια προσφορά από τα Smile Academy. Αυτή είναι το ξενοδοχείο στο οποίο θα πάτε, υπερπολιτελές, Κέρκυρα, τι άλλο να σας πούμε εμείς. Το βλέπετε μπροστά σας. Στάμνες, αυγά, αρνιά, τα και πάντα. Βλέπετε τα δωμάτια μέσα με τον ουρανό, βλέπετε τη θάλασσα εκεί. Αν είστε τολμηροί, μπορεί να κάνετε και το πρώτο σε μπάνιο, πισίνες. Τι πρέπει να κάνετε όμως για να μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος θα κρατήσει μέχρι τις 24 Απριλίου, δηλαδή για τρεις μέρες. Προσέξτε. Τετάρτη θα κάνουμε την κλήρωση. Άρα λοιπόν σήμερα έχετε λίγο χρόνο, μπείτε, μην χάνετε χρόνο, καλέστε στο 14584, στείλετε ΑΚ με το ονοματεπώνυμό σας στο 14584 και που ξέρετε μπορεί να συστήσει ο τυχερός ή η τυχερή να πάρει την οικογένειά σας, τον ή την σύντροφό σας και να περάσετε ένα μαγευτικό Πάσχα που αλλού στην Κέρκυρα. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Ιωδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Σαραντάκος εδώ στον Αεροτόπον μαζί με την δημοσκόπηση αποκλειστικά που μεταδίδουμε για την περιφέρεια Αττικής. Θα είμαστε μαζί μας ο Διευθύνων Σύμβουλος ΣΑΛΚΟ, ο κ. Κώστας Παναγόπουλος. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά θα τα λέμε από εδώ και πέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 22 Απριλίου, μπαίνουμε στην εβδομάδα των παθών. Βέβαια τα προεκλογικά δεν έχουν εβδομάδα των παθών. Θα είναι σε λίγο καιρό, λίγο πριν τις 26 του μήνα θα είναι Μαΐου. Εκεί θα είναι τα πάθη των πολιτικών. Σήμερα ο Κώστας Παναγόπουλος, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα σας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΑΛΚΟ θα μας παρουσιάσει την πρώτη, θα λέγαμε, δημοσκόπηση της εταιρείας για την περιφέρεια Αττικής. Τι γίνεται εκεί πέρα με τους υποψηφίους. Τρεις δυνατές υποψηφιότητες, θα μας τα πεις τώρα. Βεβαίως. Δυνατές υποψηφιότητες, μεγάλη περιφέρεια, δίνει πολιτικό στίγμα. Βέβαια. Έχει βέβαια πολιτικό εξαγόμενο το αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη που παρουσιάζουμε, όχι η πρώτη που έχουμε πραγματοποιήσει για την περιφέρεια Αττικής. Υπάρχει προϊστορία. Μετά θα μας πεις και τις μυστικές. Δεν ήταν μυστικές, απλώς ναι. Να τη δούμε λοιπόν, να δούμε λίγο την ταυτότητα βέβαια μόνο και μόνο για να πούμε ότι είναι μια πολύ πρόσφατη έρευνα, τελείωσε στις 17 Απριλίου. Κλασική τηλεφωνική δημοσκόπηση, αντιπροσωπευτική δειγματοληψία, 800 άτομα δείγμα, 800 άτομα που έχουν δικαίωμα ψήφου στην περιφέρεια Αττικής. Προφανώς, μια κλασική δημοσκόπηση για να ξεκινήσουμε τη σειρά αυτών των ερευνών εδώ στην εκπομπή σας και να δούμε τα πιο σημαντικά. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Να δούμε μάλιστα τα πιο σημαντικά από τα ευρήματά της. Η πρώτη ερώτηση είναι: έχετε θετική ή αρνητική γνώμη για κάθε πρόσωπο που θα σας διαβάσω? Αν δεν γνωρίζετε κάποιο πρόσωπο, τόσο ώστε να το κρίνετε, πείτε το. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε όλους τους υποψήφιους που έχουν δηλώσει ότι συμμετέχουν στις εκλογές. Βεβαίως δεν έχουν επισήμως δηλωθεί υποψηφιότητες, αλλά έχουμε λοιπόν και ένα, με το πράσινο χρώμα βλέπουν οι τηλεθεατές μας τη θετική γνώμη για κάθε υποψήφιο, με το κόκκινο την αρνητική. Με το κίτρινο χρώμα είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν τόσο κάποιον υποψήφιο ώστε να τον κρίνουν. Μπορεί να γνωρίζουν το όνομα, αλλά δεν το γνωρίζουν ουσιαστικά. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Πατούλη με 40% θετικές γνώμες, θετικές κρίσεις και 35% αρνητικές. Θετικό ισοζύγιο, με θετικό ισοζύγιο τον κύριο Σγουρό, 36% θετικές κρίσεις, 30% αρνητικές. Την κυρία Δούρου με 29% θετικές κρίσεις και 55% αρνητικές. Εδώ το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι και το 29% των θετικών κρίσεων είναι υψηλό για άνθρωπο που χειρίζεται εξουσία. Ο κύριος Πρωτούλης, δεν θα έλεγα, από εδώ και κάτω έχουμε υποψηφίους που μπορεί μεν το όνομά τους να είναι κάπως γνωστό, ουσιαστικά δεν είναι τόσο πολύ γνωστή. Ο κύριος Πρωτούλης, ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καινούργια υποψηφιότητα, βλέπετε 12 θετικές, 12 αρνητικές κρίσεις. Ο κύριος Τζίμερος, γνωστός, ήταν υποψήφιος και την προηγούμενη φορά, είναι περιφερειακός σύμβουλος αυτή την ώρα, έχει 12% θετικές κρίσεις, 33 αρνητικές. Ο κύριος Παναγιώταρος, επίσης ήταν υποψήφιος και την προηγούμενη φορά, 8% θετικές κρίσεις, 48 αρνητικές και πολύ μικρότερα τα ποσοστά θετικών και αρνητικών κρίσεων. Πολύ μεγαλύτερο το «δεν τον ξέρω ώστε να τον κρίνω» για τον κύριο Παπαδάκη, την κυρία Τσίχλη, τον κύριο Τουλγαρίδη.
Αυτό ήταν το ορεκτικό, αν θέλετε. Πάμε μετά στο θέμα της, να το πούμε πολύ απλά για να το καταλάβουν όλοι, παράσταση νίκης. Αυτό να το είναι, πω έτσι. Ναι. Ποιος πιστεύετε τελικά ότι θα εκλεγεί περιφέρεια εξαιρετικής, ανεξαρτήτως του ποιον θα ψηφίσετε. Πολύ σωστά. Είναι παράσταση νίκης, πραγματικά είναι η αντίληψη που έχουμε για το ποιος τελικά θα εκλεγεί. Ο κύριος Πατούλης συγκεντρώνει εδώ το 35%. Είναι φανερό ότι για τους περισσότερους από όσους εξέφρασαν άποψη είναι αυτός που θα εκλεγεί περιφερειάρχης. Η κυρία Δούρου στο 19%, στο 5% ο κύριος Γουρός, 39% δεν μπορούσε να γνωρίζει. Μας είπε δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι νωρίς ακόμα και πρέπει να το πω αυτό. Για πάρα πολλούς από τους συμπατριώτες μας, σε όλες τις μετρήσεις και των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών, είναι ακόμα νωρίς. Πολύ συχνά αντιμετωπίζουν οι ερευνητές το ερώτημα, μα πότε έχουμε εκλογές. Το κλίμα δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα. Από τις 6 Μαΐου νομίζω θα μπούμε στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. 4 στους 10 ουσιαστικά λένε δεν ξέρω. Έτσι, ναι, δεν έχει διαμορφωθεί 10. Ακόμα αντίληψη για το ποιος θα εκλεγεί. Έχει το προβάδισμα σαφώς. Πότε αποφασίζει ο κόσμος? Η Ιορδάνη τα τελευταία χρόνια όλο και πιο κοντά στις κάλπες και όπως μας δείχνουν τα exit polls υπάρχει ένα ποσοστό 10-15% που δηλώνει ότι αποφασίζει τις τελευταίες 24 ώρες. Κάθε μορφή εκλογής, Κώστα. Σε κάθε μορφή εκλογής, ναι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η πολύ μεγάλη κινητικότητα δεν είναι τυχαίο ότι και σε όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε θηριώδη ποσοστά αναποφάσιστων. Εσείς και εγώ θυμόμαστε όλοι τι συνέβαινε πριν 10 χρόνια, δεν λέω πριν 20. Έτσι. Είχαμε μονοψήφια ποσοστά απροσδιόριστη ψήφου. Τώρα, αν πέσει κάτω από το 30% η απροσδιόριστη ψήφος, είναι επιτυχία. Αυτό ισχύει περισσότερο στις εκλογές που αφορούν τη χώρα, λιγότερο σε αυτές που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Εκεί τα ποσοστά είναι κάπως μικρότερα. Ωραία, πάμε τώρα και στην πρόθεση ψήφου. Πάμε να δούμε, ποια θα ψηφίζατε την περιφέρεια Αττικής αν είχαμε εκλογές την Κυριακή. 31% λοιπόν είναι σαφές το προβάδισμα για τον κύριο Πατούλη και πρέπει να πω, η Ιορδάνη και Γιάννη, ότι είναι και υψηλό το ποσοστό. Το 31% είναι υψηλό ποσοστό. Μισό λεπτό, παιδιά, μην την αλλάζουμε. Στο 18, να το δούμε, την πρώτη κάρτα. Να επανέλθουμε. Κανονικά, να επανέλθουμε. Είναι αρκετοί υποψήφοι. Ναι. Στο 18% είναι το ποσοστό για την κυρία Δούρου. Στο 14% για τον κύριο Σγουρό. Παρότι το εύρος της διαφοράς μεταξύ Δευτέρου και Τρίτου δεν είναι μεγάλο, πρέπει να πω ότι είναι σταθερό. Δηλαδή, επειδή έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά ερευνών, η κυρία Δούρου βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση. Ακολουθούν με 4% ο κύριος Πρωτούλης και ο κύριος Παναγιώταρος και στην κάρτα που βλέπουμε ο κύριος Τζίμερος, η κυρία Τσίχλη είναι στο 1,5%. Θα το δούμε αυτή την κάρτα, γιατί ωραία, την περάσαμε έτσι. 31 Πατούλης, 18 Δούρου, 14 Σγουρός. Φαίνεται να υπάρχει μια σειρά κατάταξης. Για τον κύριο Παναγιώταρο και τον κύριο Πρωτούλη η εκτίμησή μας είναι ότι τα ποσοστά θα αυξηθούν έτσι κι αλλιώς, βαδίζοντας προς τις κάλπες. Αλλά φαίνεται να διαμορφώνεται ένα πεδίο σε σχέση σαφώς με την πρώτη θέση και μάλιστα είπα και πριν, τα ποσοστά του κύριου Πατούλη είναι πολύ υψηλά για τα δεδομένα της περιφέρειας Αττικής. Τουλάχιστον στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, να σας θυμίσω ότι στον πρώτο γύρο η κυρία Δούρου που ήταν τότε πρώτη ήταν στο 24%, 23,8%. Αυτό έχει να κάνει με τη δύναμη, αν το έχεις ρωτήσει αυτό, με τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας? Όχι ή μόνο. Απλά επειδή με την κυρία Δούρου υπάρχει δυσαρέσκεια, μάτι, μάνδρα, συγκεντρώνει και ο Πατούλης και ψηφοφόρους που δεν είναι νεοδημοκράτες. Υπάρχει σαφώς μια πολύ ισχυρή βάση για τον κύριο Πατούλη από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 7 στους 10 τον επιλέγουν. Αντιθέτως, η κυρία Δούρου, να προσθέσω ότι και ο κύριος Πατούλης συγκεντρώνει ποσοστά, έχει εισρωές, αν μπορώ να το πω έτσι, από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Γιατί είναι και αυτοδιοικητικός πολλά χρόνια. Δεν ήταν τόσο κομματικός. Πρέπει να σας πω ότι όσο περνούν τα χρόνια και οι τοπικές εκλογές, περιφερειακές και δημοτικές, ακόμα και οι περιφερειακές, πολύ περισσότερο οι δημοτικές, αποσυνδέονται από τη στενή σύνδεση. Το βλέπουμε και στον κύριο Σγουρό, Κώστα, αυτό. Δηλαδή, μα το ποσοστό του Κινάλ δεν είναι 14%. Το ποσοστό του κύριου Σγουρού έχει να κάνει με τη βάση του Κινάλ σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει. Έχει όμως να κάνει και με σημαντικές εισρωές και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω ότι και ο κύριος Πατούλης έχει εισρωές από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έτσι, της κυρίας Δούρου είναι πιο συγκεντρωμένο το ποσοστό. Έχει να κάνει κυρίως με έναν πυρήνα ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στο λεκανοπέδιο. Ο καθένας εισπράττει για την προσωπικότητά του τώρα εδώ που τα λέμε, δεν είναι? Μα είπα και πριν, δεν είναι. Είναι προσωποκεντρικές εκλογές οι αυτοδιοικητικές εκλογές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα πρόσωπα παίζουν σαφώς ρόλο. Τώρα, λοιπόν, είδαμε τους 5 πρώτους, έχουμε και τους υπολείπους. Να τους πούμε γρήγορα. Ναι, το είδαμε. Ωραία, το ξαναβλέπουμε. Λοιπόν,
Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν, όπως είπα. Είναι. Και τώρα πάμε στο ποιον ή ποιαν θα ψηφίσετε για περιφερειάρχη, αν είχαμε εκλογές αύριο. Επί των εγκύρων θα δούμε τώρα. Ναι. Αφαιρούμε απλώς αυτούς που είπαν δεν θα πάω να ψηφίσω ή αυτούς που είπαν ότι θα ψηφίσουν λευκό. Εδώ τα ποσοστά αυξάνονται αναλογικά, πρέπει να πω. Είναι στο 33,5 ο κύριος Πατούλης, στο 19,5 η κυρία Δούρου, στο 15 ο κύριος Γουρός, στο 4,5 ο κύριος Παναγιώταρος και ο κύριος Πρωτούλης. Εξακολουθούν να υπάρχουν αναποφάσιστοι. Έτσι, δεν είναι αναγωγή. Είναι απλώς στην έγκυρη ψήφο. Θα δούμε την επόμενη κάρτα. Έχουμε νομίζω 18%, ίσως και λίγο παραπάνω αναποφασίστων, 18,5%. Είναι προφανές ότι τα τελικά ποσοστά θα κριθούν και από την κίνηση των υποψηφίων αυτών. Τα συμπεράσματα δεν αλλάζουν όμως. Υπάρχει μια σαφής σειρά και ένα πολύ υψηλό ποσοστό δημοσκοπικός. Στο δεύτερο γύρο έχεις μετρήσει. Ναι, βεβαίως. Τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο δηλαδή. Υποθετικά σενάρια, αν και πρέπει να πω ότι ο δεύτερος γύρος είναι πάντα άλλες εκλογές και κρίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Παρ' όλα αυτά δοκιμάσαμε δύο και σενάρια. Και από το δεύτερο ουσιαστικά. Ο δεύτερος κρίνεται, ή ο τρίτος μάλλον κρίνει το παιχνίδι. Κρίνεται, Γιάννη, και από τον τρίτο, αλλά κυρίως δεν κρίνεται από την απόφαση των επικεφαλής των συνδυασμών. Κρίνεται και από τη διάθεση του κόσμου και την αντίληψη που έχει. Και εδώ λοιπόν δοκιμάζουμε σενάρια για δική μας χρήση, επιτρέψτε μου να πω, διότι όπως είπα είναι άλλες εκλογές και την Κυριακή το βράδυ ξεκινά νέα εκλογή όταν πάμε σε δεύτερο γύρο. Δηλαδή. Θα σας πω ότι και στα δύο σενάρια που μετρήσαμε, ποια είναι τα δύο πιθανά σενάρια, έτσι, είναι ο κύριος Πατούλης με την κυρία Δούρου και ο κύριος Πατούλης με τον κύριο Σγούρο. Και στα δύο σενάρια λοιπόν υπάρχει ένα πολύ ευρύ προβάδισμα του κυρίου Πατούλη. Είναι μεγαλύτερο όταν αντίπαλός του είναι η κυρία Δούρου, είναι μικρότερο όταν αντίπαλός του είναι ο κύριος Γουρός. Αυτό που με ρωτούσατε πριν βλέπουμε τώρα. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι η κυρία από Δούρου. Από πού παίρνει ο καθένας. Ακριβώς. Η κυρία Δούρου παίρνει τους μισούς από όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 2015 το Σεπτέμβριο, αλλά και ο κύριος Πατούλης και ο κύριος Γουρός έχουν εδώ ικανά ποσοστά. Αντιθέτως, στη Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα, πέραν του 70% επιλέγει τον κύριο Πατούλη. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό 17% που πηγαίνει στον κύριο Σγούρο. Ο κύριος Πατούλης, όπως βλέπετε, έχει εισρωές και από το Κινάλ και από τη Χρυσή Αυγή, ακόμα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αντιθέτως, ο κύριος Γουρός έχει επίσης πολύ συλλεκτικότητα. Το ποσοστό του όμως κυρίως έχει να κάνει με τη βάση όσων είχαν ψηφίσει τη Δημοκρατική Συμπαράταξη τότε, Κινάλ σήμερα. Είναι σημαντικό ότι ο Πατούλης παίρνει 26 από τη Χρυσή Αυγή. Ναι, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που στη συγκεκριμένη. Δηλαδή 11 από το ΣΥΡΙΖΑ, 71 από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι άκρος πολύ συλλεκτική η υποψηφιότητα. Ναι. Και από το Κινάλ. Έχει να κάνει και με τα αυτοδιοικητικά του χαρακτηριστικά αυτό. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο κύριος Παναγιώταρος εμφανίζεται τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή με χαμηλότερα ποσοστά από όσο τον είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν στην προηγούμενη υποψηφιότητα. Κώστα μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συνέχεια είναι ένα. Μετά το Πάσχα Δήμου Αθηναίων και συνεχίζουμε να σας ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλά, καλά να περάσει. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στο τραπέζι μας. Να γυρίσουμε στο τραπέζι μας. Και θα δούμε και το. Να δούμε τους καλεσμένους. Σωστό, σωστό. Δεν είναι. Να καλωσορίσουμε λοιπόν εδώ την συνάδελφο την κυρία Δούκα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερινά. Τον κύριο Ραβανό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και οι άλλοι μας. Από την Άρτα. Από την Άρτα ο κύριος. Αεκτζής όμως, όχι πάω. Γιατί είναι υποψηφιός. Μισό λεπτό, κύριε. Όχι, ρε φίλε, πάει στην Άρτα τώρα με τον κύριο δρόμο. Άλλο. Δεν βλέπεις τι ανεβάζει κάθε συνέχεια. Πάμε βολτούλα. Μακριά ξανά. Με ενηδεία σε μένα γιατί λέμε από πού είναι η καταγωγή σε υποψηφίου. Εγώ δεν είπα όμω. Είμαι ΑΕΚ. Και ο δικέφαλο. Καλημέρα και από μένα. Του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Ρωμανιάς, να πούμε ότι είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, αλλά ήρθε να μας πει και για τις συντάξεις. Ναι. Γιατί, τι να πρωτοπούμε, τι διάσπαση να πρωτοπούμε. Τι να πούμε. Κοίταξε, εντάξει, τώρα, είμαι αυτό που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, είμαι με την Ένωση Κεντρών. Ναι, θα πάει με τον κύριο Λεβέντη ο κύριος Ρωμανιάς. Τα έμαθα, μας τα έλεγε και ο κύριος Μητρόπουλος. Α, μας τα έλεγε, ναι, μας τα έλεγε. Ναι. Θα μας τα πείτε τώρα όλα, γιατί η όρθια Ελλάδα έχασε το ένα πόδι της, λέγαμε εμείς. Εδώ. Κοίταξε να δεις, θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι έχασε πολύ περισσότερα. Και Ρωμανιά, να τα πούμε μετά τώρα, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό διπορικό που κάναμε στο Open. Με την υπογραφή του Μόνιου Σακελαρόπουλου πήγαμε στα Μετέωρα και καταγράψαμε εκεί εικόνες, βιβλικές προσωπικότητες των μοναχών, που νομίζω ότι είναι να δίνουμε και το στίγμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Δείτε το, να το δούμε όλοι μαζί. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα διπορικό συγκλονιστικό με την υπογραφή του Μόνιου Σακελαρόπουλου στα Μετέωρα. Μια γλώσσα πύρινη είναι η ψυχή του ανθρώπου, ένα πύρινο πουλί
που πηδάει από κλαρί σε κλαρί, από κεφάλι σε κεφάλι. Αγλύφει και μάχεται να πυρπολήσει τον κατασκότεινο όγκο. Ασκητική, Νίκος Καζαντζάκης. Μετέωρα, οι κατακόμβες του ουρανού, οι μαρμαρωμένοι βασιλιάδες, καταφύγιο των ψυχών. Το οδηπορικό μας στους βράχους του Θεού, στους οποίους σκαρφάλωσαν οι πρώτοι ασκητές πριν από σχεδόν 1000 χρόνια, γεμάτο εκπλήξεις. Αυτές είναι οι κατακόμβες του ουρανού. 700 χρόνια πριν ανέβηκαν οι πρώτοι καρόγεροι, δημιουργώντας τα πρώτα μοναστήρια, το Μεγάλο Μετέωρο. Είναι άξιον απορίας πώς αυτοί οι άνθρωποι ανέβηκαν και έκτισαν αυτά τα μοναστήρια. Οι πρώτοι μοναχοί αναρχήθηκαν και μετά με την ανεμόσκαλα και με το δίχτυ έκαναν όλες τις μεταφορές των υλικών και κάναν πάρα πολλά χρόνια για να κουβαλήσουν τα υλικά. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες γιατί δεν υπήρχε και νερό πάνω στο βράχο και το μοναδικό νερό που είχαν ήταν το βρόχινο το οποίο συλλέγανε μέσα σε δεξαμενές που οι ίδιοι λαξεύανε με πολύ κόπο πάνω στο βράχο. Δεν μιλάνε εύκολα οι μοναχοί. Είναι πουλιά που κελαϊδούν στις ψυχές τους, αφιερωμένες στον ύψιστο, σαν τους προβάτορές τους. Η μοναχή Μαξίμη άφησε τη γαλήνη της να μας κυριεύσει. Προτίμησαν τον χώρο των μετεώρων και εδώ έζησαν σαν πουλιά, έτσι μια μερμηνυσία, με μεγάλη άσκηση. Αυτό εμπνέει και εμάς σήμερα. Και αυτό που μας συγκινεί είναι ότι εδώ σε Μετέωρα υπάρχει ένας αρμονικός συνδυασμός της δημιουργίας του Θεού και τη δημιουργία του ανθρώπου. Γαλήνη, πίστη, ενθουσιασμός, μία διαφορετική προσέγγιση. Τα Μετέωρα είναι ένας χώρος που προσελκύει πολλούς ανθρώπους, πολλούς προσκυνητές από όλο τον κόσμο και μπορώ να πω ότι τους ενθουσιάζει. Ο ενθουσιασμός, η πρώτη σημασία της λέξεως είναι «γίνομαι ένθεος». Και νομίζω είναι ακριβώς αυτό που τα μετέωρα δημιουργούν στις ψυχές των ανθρώπων. Βάζουν το Θεό στις ψυχές των ανθρώπων. Ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος στέκεται ευλαβικά μπροστά στα ασκητικά παλέσματα των μετεωρητών. Ο μοναχός είναι υψηπέτης αετός. Είναι δηλαδή ένας αετός ο οποίος πετάει ψηλά προς τον Θεό. Όταν εμείς πετάμε προς τον Θεό, ο Θεός κατεβαίνει. Κατεβαίνει και ανοίγει τα χέρια του και μας υποδέχεται. Έτσι λοιπόν, ουρανός και γη γίνονται ένα σε έναν άνθρωπο ο οποίος προσεύχεται και σέβεται τον Θεό. Να ξέρετε ότι είναι μυστήριον ο μοναχισμός, πραγματικό μυστήριο. Είναι μυστήριο το πώς ένας άνθρωπος με τις βιωτικές ανάγκες περιφρονεί και καταφρονεί και από το καταφύσιν της ζωής του πηγαίνει στο υπερφύσιν. Μακρά η οδός και επίπονη που οδηγεί στο φως. Κάθε σπηλιά, κάθε τρύπα, κάθε σχισμή του βράχου υπάρχουν τοιχογραφίες, υπάρχουν ξύλινα δοκάρια, υπάρχουν σημεία και σημάδια τα οποία φαίνονται ότι πέρασαν ασκητές από εκεί. Κόβεται η ανάσα εκεί στα ευλογημένα αλλά κοφτερά βράχια ένα παγκόσμιο μνημείο. Ό,τι όψομε τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, α, σι εθεμελίωσας. Ένας βράχος ακάλυπτος από παντού, σαν να κατέβηκε ο Θεός και να τράβηξε πάνω τους καλόγερους που έχτισαν το μοναστήρι, χωρίς να υπάρχει πουθενά καμία στήριξη. Ο Θεός κατέβηκε πρώτα προς εμάς, τώρα που περιμένουμε να γιορτάσουμε και το Πάσχα. Ο Θεός έκανε την κίνηση, ήρθε στη γη, έγινε άνθρωπος και ολοκλήρωσε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων με την σταυρική θυσία του. Εκεί, στις αετοφολιές των ανθρώπων, η φλόγα παραμένει άσβεστη. Με πίστη, γαλήνη και προσευχή από τους ιεροκήρυκες της αγάπης. Αυτό ήταν έτσι μια πρώτη γεύση, θα λέγαμε. Κάθε μέρα, όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Μένιος ετοιμάσει ένα εκπληκτικό αφιέρωμα. Πάμε να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων πριν πάμε σε διάλειμμα με την Ιρό Ράντου για να επιστρέψουμε μετά στις συζητήσεις μας. Ελάτε.
Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η τραγωδία από τις 8 εκρήξεις σε ξενοδοχεία και εκκλησίες στη Σρι Λάνκα, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για 290 νεκρούς και 500 τραυματίες. 13 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχει υπάρξει ακόμη ανάληψη ευθύνης. Σήμερα απολογούνται οι δικηγόροι Αλέξανδρος Λικουρέζος και Θεόδωρος Παναγόπουλος για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση της μαφίας των φυλακών. Την ίδια ώρα, ο Αλέξανδρος Λικουρέζος αναμένεται να καταθέσει αγωγή κατά της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Κατερίνας Παπακώστα, επειδή, όπως υποστηρίζει δια του συνηγόρου του, προεξόφλησε την ενοχή του. Ολονύχτιο γλέντι έστησαν οι οπάδοι του Δικεφάλου του Βορρά για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ ύστερα από 34 ολόκληρα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ σφράγισε και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου μετά το 5-0 επί του Λεβαδιακού. Το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του αναμένεται να παρουσιάσει το μεσημέρι το ποτάμι και το απόγευμα το κίνημα αλλαγής. Νέο συλλαλητήριο κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στα λύκεια και το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια προγραμματίζει για σήμερα στις 6.30 το απόγευμα η ΟΛΜΕ έξω από τη Βουλή. Ο καιρός, συννεφιά με τοπικές βροχές στην Αθήνα και τη θερμοκρασία έως τους 20 βαθμούς. Νεφώσεις από το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και τον Ιδράργυρο έως τους 19 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι τις 3 γέφυρες. Ελαφρώς αυξημένη κίνηση και στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ιρό Ράντου. Να δούμε και το διαγωνισμό μας. Σήμερα, αύριο και την Τετάρτη έχουμε μια πολύ ωραία προσφορά για την Κέρκυρα, γιατί έχει καταπληκτικό Πασχακή στην Κέρκυρα. Όσοι θέλετε, προχθές δώσαμε μια τετραήμερη στη Ζάκυνθο. Σήμερα ξεκινά ο διαγωνισμός για την Κέρκυρα σε αυτό το εκπληκτικό ξενοδοχείο που βλέπουμε, τον Γκρεγοτέλ Εύα Παλάς, πεντάστερο παρακαλώ. Την προσφορά δίνουν τα ταξιδιωτικά γραφεία Smile Academy. Και τι έχει εκεί? Έχει τρεις διανυκτερεύσεις για δύο ενήλικες και ένα παιδί έως 14 ετών. Σε μπακαλώους παρακαλώ. Ημιδιατροφή καθημερινά. Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα. Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο? Θα στείλετε μήνυμα ή θα πάρετε τηλέφωνο στο 14584. Θα γράψετε το μήνυμά σας ΑΚ κεφαλαίο και το ονοματεπώνυμό σας. 3 ευρώ συνολικά είναι η χρέωση. Μεγάλη Τετάρτη γύρω στις 9.30 θα κάνουμε την κλήρωση. Αμέσως μετά το διάλειμμα, Κατερίνα Δούκα και Άρης Ζαβανός θα μας πούνε και θα συζητήσουμε όλο το παρασκήνιο και ο κύριος Ζωμανιές θα μας πει και τι γίνεται και με τη συντάξη, όχι μόνο τα πολιτικά. Βεβαίως. Γιατί είχαμε βόμβες τις προηγούμενες μέρες από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Βεβαίως, και μάλιστα βόμβες οι οποίες παρερμηνεύονται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ο Ελλάδος 7 εδώ στον αέρα του Open. Μεγάλη Δευτέρα, ξεκίνησε μεγάλη εβδομάδα. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Μαζί μας ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Σαρδάκος, και μαζί μας η Κατερίνα Δούκα, συνάδελφος. Κατερίνα, καλημέρα και πάλι. Άρης Ραβανός. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Γιώργος Ρωμανιάς. Καλημέρα και από μένα. Και τον κύριο Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο για το θέμα το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Να δούμε τι ψηφίζουμε ουσιαστικά στις ευρωεκλογές. Δεν είναι μόνο η εσωτερική πολιτική σκηνή. Όχι, τι ψηφίζουμε? Ψηφίζουμε για την κυβέρνηση ουσιαστικά της Ευρώπης. Ακριβώς, κύριε Σαρδάκο. Καλή σας μέρα. Κατερίνα, ήθελα να ξεκινήσω από σένα και από τον Άρη. Ένα πρώτο σχόλιο για την δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε πριν από λίγο για την περιφέρεια Αττικής. Είχαμε τον κύριο Παναγόπουλο μαζί μας, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ. Ένα σχόλιο. Φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει οι τρεις πρώτες θέσεις. Ο κύριος Πατούλης έχει ένα προβάδισμα και ακολουθούν από κοντά, μεταξύ τους εννοώ, η Δούρου με τον κύριο Σγουρό. Δεν ήταν έκπληξη αυτό που μας έδειξε ο κύριος Παναγόπουλος με τις κάρτες του. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη η σειρά τουλάχιστον. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η κυρία Δούρου συγκεντρώνει τους μισούς από όσους είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015. Δηλαδή αυτό είναι μια τεράστια αποσυσπήρωση κομματική του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αττικής. Βέβαια έχει παίξει ρόλο, φαντάζομαι, σε αυτό το μάτι και η μάνδρα. Επικοινωνιακά δηλαδή πιστεύω ότι έχουν κοστίσει της κυρίας Δούρου. Παρά το ότι το τελευταίο διάστημα έχει κάνει έργα αντιπλημμυρικά στη Μάνδρα ειδικά, το έχουμε δει και σε ρεπορτάζ κλπ. Άρα το στοίχημα νομίζω για την ίδια είναι να καταφέρει να συγκεντρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Και δεν είναι κάτι εύκολο να το κάνει αυτό στον ένα μήνα και κάτι, λίγες μέρες που απομένουν. Εγώ θα μείνω στο τελευταίο που είπε η Κατερίνα, στο θέμα της συσπήρωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε και στις δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ χαμηλή συσπήρωση, 45-50%. Αυτό καταγράφεται και στη συγκεκριμένη μέτρηση. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσει αυτές τις 35-34 ημέρες μέχρι την 26η Μαΐου για να μπορέσει να μπει στο δεύτερο γύρο. Έχει το προβάδισμα βέβαια σε σχέση με τον κύριο Σγουρό. Αυτό της δίνει μια όθηση, γιατί ξεκινάει μια αφιτερία με, αν θυμάμαι καλά, 4-5 μονάδες πλέον του κυρίου Σγουρού, αλλά αυτό της δίνει τη δυνατότητα να μπει στο δεύτερο γύρο. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην υποψηφιότητα του και στην περίπτωση του κυρίου Πατούλη είναι ότι έχει διείσδυση και στους άλλους χώρους. Είναι κάτι το οποίο δεν καταγράφεται όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βεβαίως έχει εισρωές και από άλλα κόμματα, αλλά σε τέτοιο βαθμό που έχει ο κ. Πατούλης, όχι. Η Ντούρου μπορεί να δώσει μάχη για το δεύτερο γύρο, για να μπει στο δεύτερο γύρο. Κοιτάξτε, μου κάνει εντύπωση το ψηλό ποσοστό του κ. Σγουρού. Έχει το κοινάλ, το Πασόκ, έχει ισχυρή βάση στην αυτοδιοίκηση, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, καλύπτει το Πασόκ πάρα πολλά χρόνια. Έχει ισχυρή παρουσία. Αυτό φαίνεται και στην Αττική. Και αυτό δίνει στον κύριο Σγουρό τα ηχέγγυα, του διαμορφώνει ένα κλίμα να πει ότι μπορώ να παλέψω να πω στο δεύτερο γύρο. Όλα θα κρυθούν νομίζω τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο κύριος Παναγόπουλος νωρίτερα είναι πολύ σημαντικό. Οι πάρα πολλοί ψηφοφόροι ψηφίζουν. Αποφασίζουν την τελευταία βραδιά κυριολεκτικά, το τελευταίο 48ωρο να πω εγώ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων ψηφοφόρων. Είναι 17ρηδες, το είδαμε και στην κάρτα στην αρχή που έδειξε ο κ. Παναγόπουλος την ταυτότητα. Ήταν και αναφορά 17 συν. Είναι η πρώτη φορά που θα ψηφίσουν, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Επηρέασε βέβαια η μάνδρα, επηρεάζει η μάνδρα και το μάτι. Προφανώς. Είναι λογικό. Είναι αυτοδιοικητική η ψήφο στην περιφέρεια Αττικής ή είναι πολιτική αμυγός? Κοίταξε, είναι και ένα κράμα. Γιατί αυτό που είπε ο κ. Σουρά. Ψηφίζουμε περιφέρεια ή ψηφίζουμε κόμμα? Πολλές φορές στην Αττική έχει αποδειχτεί ότι ψηφίζουμε κόμμα. Εγώ νομίζω στις τοπικές εκλογές και περιφερειακές ψηφίζουν πρόσωπο δημάρχου ή περιφερειάρχη. Ευρύτερα όμως η Ιορδάνη, ευρύτερα, ναι, αν το δούμε στο σύνολο της Υπεκράτειας, αυτό συμβαίνει. Η προσωπικότητα του περιφερειάρχη παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ όμως, επειδή είναι το χωνευτήριο ουσιαστικά, είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας. Έχεις εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους. Παίζει ρόλο και το πολιτικό όμως. Στην Αττική, έτσι έχει αποδειχτεί από το 1981 και μετά. Δεν έχει το 14% που δεν είναι η δύναμη του κοινάλ. Του κοινάλ. Ναι, εκείνη η προσωπικότητα του κυρίου Σγουρού, ένα. Δεύτερον, το κοινάλ έχει πολύ σημαντική δύναμη στην Αττική. Έχει δημάρχους ακόμα, ενεργεί αρκετούς. Έχουμε πάρα πολλούς δήμους οι οποίοι έχουν πρόσωπα τα οποία είναι από το χώρο του κοινάλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν το δείτε, και πάμε τώρα στο ευρύτερο. Αν δείτε τι γίνεται σε περιφέρειες. Θα πάει ο κύριος Τσίπρας σε επόμενες μέρες, πήγε στην Αχαΐα προχθές και θα πάει στην Κρήτη μετά την Κίνα, θα πάει στην Κρήτη την επόμενη εβδομάδα. Και έχει περιφερειάρχες οι οποίοι προέρχονται από το κοινάλ, του Πασόκ. Πρόσωπα τα οποία επηρεάζουν, δημάρχους. Άρα, που θέλω να καταλήξω, ότι αυτό επηρεάζει... Και σε πολλές περιπτώσεις όμως, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι που προέρχονται από το Πασόκ που λέγαμε το παλιό, θα πάρουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι θα πάρει το κίνημα αλλαγής. Δεν πολύ είναι. Βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, αυτό θα ενδεχομένως το δώσει και μια όθηση στις βουλευτικές εκλογές. Βέβαια. Αυτό θα εξαρτηθεί το πολύ. Δείχνει ότι είναι ζωντανό και παραμένει στο παιχνίδι. Γι' αυτό του ευνοεί. Γενικώς αυτό που λένε στο κοινάλ είναι ότι επειδή ο Τσίπρας δεν έκανε εθνικές εκλογές τώρα, αυτό σε γενικές γραμμές σου ευνοεί, γιατί θα έρθουν οι περιφερειακές, θα έρθουν και οι ευρωεκλογές και θα πάει με άλλο αέρα στις εθνικές εκλογές. Εδώ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο στην περιφέρεια Αττικής. Δεν έχουμε αντάρτες. Ενώ σε όλη τη χώρα με την απλή αναλογική έχουμε πολλούς αντάρτες, εδώ και εκεί εξηγείται και η ισχυρή παρουσία του κυρίου Πατούλη. Βέβαια. Δεν έχουμε αντάρτικο. Ενώ αν δούμε τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και ευρύτερα σε όλη τη χώρα. Μην το λέμε την προηγούμενη φορά, θυμάστε τι είχε γίνει με τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Ήταν ο κ. Κουμουτσάκος, δεν ήτανε. Ναι, που είχε κατέβει, που δεν, σαν πρόσωπο αυτοδιοικητικό δεν ήταν. Ερχόταν από το Ευρωκοινοβούλιο, η Νέα Δημοκρατία είχε πρόβλημα. Ενώ με τον Πατούλη τώρα κατευθείαν. Και προσέξτε, ο Πατούλης μετριέται και ως αυτοδιοικητικός, γιατί παίρνει κόσμο και από το κοινάλ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η θητεία του Δήμαρχου Σαμαρουσίου. Ακριβώς. Εδώ είναι απάντηση στο ερώτημά σας τώρα. Είναι η πολιτική ψήφος, είναι αυτοδιοικητική? Εδώ υπάρχει ένα κράμα. Είναι και πολιτική και αυτοδιοικητική. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα είναι σωστό αυτό που είπε ο Ορδάνης, κυρίως παίζει ρόλο η προσωπικότητα. Τώρα κύριε Ρωμανιά, εσείς κατεβαίνετε με την Ένωση Κεντρών. Ναι. Κοίταξε, το βασικό στοιχείο που επέλεξα, κύριο Λεβέντη, είναι ακριβώς η διακήρυξή του ότι η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα με τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει, κανένα κόμμα μεμονωμένα δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Δηλαδή, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν οι μετριοπαθείς, υπάρχουν και οι ακραίοι.
Σε αυτή τη φάση λοιπόν που βρίσκεται η χώρα, πρέπει οι μετριοπαθείς όλων των κομμάτων να συνεργαστούν και να αφήσουν στο περιθώριο τους ακραίους. Εσείς δηλαδή στην όρθια λύση ήσασταν οι μετριοπαθείς άποψη. Στην όρθια λύση, στην όρθια Ελλάδα, όπως την είχαμε ονομάσει τότε, έγινε μία προσπάθεια. Είχαμε κάνει κάποια συνεννόηση με τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά στη συνέχεια δεν τήρησε τη συμφωνία αφού αυτή. Αφού υπέγραψαν εκεί, κύριε Ρωμανιά, δεν υπέγραψαν ότι όποιος και να έρθει πρώτος, εσείς θα είστε ευρωβουλευτής. Δέχτηκα λοιπόν, εγώ το είπα το εξής. Εγώ δεν δέχομαι, εάν δεν είμαι πρώτος, να είμαι ευρωβουλευτής. Πέρα από αυτό όμως, δεν δέχομαι την κοροϊδία. Δεν έχουμε την εξαπάτηση. Έβαλε υποψηφιότητα ο ίδιος, ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά θα είναι στις εθνικές εκλογές. Συγγνώμη, με τον Μητρόπουλο δεν θα ήταν πιο δυνατό το ψηφοδέλτιο? Όταν κάνεις μία συμφωνία και λες, εγώ θα είμαι εδώ, εσύ θα είσαι εκεί, και στη συνέχεια ευνηδιαστικά και χωρίς ενημέρωση ακούς ότι είναι και εδώ υποψήφιος και θα είναι και εκεί, αντιλαμβάνεσαι ότι χάνεται η εμπιστοσύνη πλέον και δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεννόησης. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω με τον Μητρόπουλο και εσάς θα ήταν πιο δυνατό το ψηφοδέλτιο. Εσείς αυτό τώρα... θα το δούμε. Ιστορία θα το κρίνει. Φίλε, ακριβώς. Αφού και ο Μητρόπουλος να βγαίνει πρώτος, θα την έδινε την έδρα. Δεν το δέχτηκε, το ήθελε ο ίδιος. Μα σκιέβεστε. Πρώτον, εγώ δεν το θέλω αυτό. Και δεύτερον, γιατί βάζει υποψηφιότητα για να βγει πρώτος και γυρνάει και να παραδώσει την έδρα? Όχι, για να βοηθήσει εσάς να βγείτε. Μα αστείευεσαι τώρα. Όχι. Γιορδάνη, τώρα τα ξέρεις αυτά. Πάει πρώτος για να βοηθήσει τον άλλον να βγει. Ρε φίλε, με συγχωρείτε τις σκέψεις. Συγχωρείς, γιατί το λες αυτό? Άμα κατέβεις εσύ μόνος σου, θα είναι διαφορετικά άμα κατέβουμε μαζί. Κοίταξε, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Κοίταξε, δεν είναι εκεί το θέμα. Αφού το ήθελε η βάση, κύριε Ρωμανιά. Δεν είχε μηνύματα από τη βάση. Το θέμα δεν είναι εκεί. Όταν κάνεις μία συμφωνία, πρέπει να την τηρείς. Δεν μπορεί να συμφωνείς κάτι. Με το Λεβέντη τώρα τα συμφωνήσατε? Κοίταξε, είναι άλλη ποιότητα του Λεβέντη και άλλη του Μητρόπουλου τώρα. Μην συζητάμε βαγές τώρα. Βαγές κουβέντες τώρα, αυτές που λέτε. Έτσι κρίνω εγώ. Δεν μπορώ να τις οδηγήσω. Έτσι κρίνω εγώ. Καλά, ο Αλέξης είναι τόσα χρόνια συνοδοιπόρος τώρα. Όχι, δεν είναι χρόνια συνοδοιπόρος, με συγχωρείς πάρα πολύ. Μια συμφωνία κάναμε πριν από 2-3 μήνες. Εντάξει, το λύσαμε τώρα αυτό, να πάμε στα υπόλοιπα. Άστο, ναι, πάμε στα υπόλοιπα. Ο καθένας πήρε τις αποφάσεις του. Εγώ είμαι στην Ένωση και. Στεναχωρηθήκαμε, να ξέρετε πολύ. Στεναχωρηθήκαμε. Λοιπόν, κύριε Μανιά, πείτε μας για αυτό που είπαμε πριν το διάλειμμα, για τις βόμβες οι οποίες έχουν παρεμηνευθεί. Κοίταξε, βγήκανε δύο αποφάσεις πρόσφατα, τώρα, της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτές οι δύο αποφάσεις είναι καταστροφικές. Και δεν ξέρω γιατί, πάλι τώρα θα αναγκαστώ να την πω την κουβέντα, ο Μητρόπουλος κυκλοφορεί και λέει, παρηγυρίζει για αυτές τις δύο αποφάσεις. Για να καταλάβετε δεν τι έχει λένε. Πει το Συμβούλιο Επικρατείας, δώστε πίσω τα δώρα. Όχι. Ανεξαρτήτως αν έχει κάνει άδεια, αίτηση. Καταρχήν, μιλάμε για αποφάσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Είναι τριμελής η επιτροπή αυτή. Δεν είναι τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν είναι ολομέλεια. Είναι μια τριμελής επιτροπή. Τι έκριναν αυτές οι δύο αποφάσεις? Πού κατέληξαν? Αφού επαναλαμβάνουν ό,τι είχε πει το Συμβούλιο Επικρατείας το 2015, τα ξέραμε αυτά. Πού καταλήγουν? Απορρίπτουνε την αίτηση που είχε κάνει το Σωματείο Συσπήρωσης της Θεσσαλονίκης για να εφαρμοστούν, να υποχρεωθεί το κράτος, ο ΕΦΚΑ, να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Απορρίπτει την αίτηση και λέει το εξής. Επειδή κανείς άλλος δεν είναι διάδικος, μόνο οι διάδικοι που ήταν το 2015 στη δίκη εκείνη μπορούν να κάνουν προσφυγή και να ζητήσουν την εφαρμογή των αποφάσεων. Πώς είναι οι διάδικοι? 11 συνταξιούχοι της ΔΕΗ, ένα συνταξιούχο του ΙΚΑ, ένα συνταξιούχο. Εδώ διαβάζω πάντως σε όλους τους συνταξιούχους 15-19, χωρίς αγωγές διατάσσει το ΣΤΕ. 8.000 χρωστάει είναι σε κάθε συνταξιούχο ή κληρονόμο. Είναι ανακριβές και παραμύθισμα του κόσμου. Μας λένε καθαρά οι δύο αποφάσεις ότι κανείς συνταξιούχος δεν μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο Επικρατείας την Επιτροπή Συμμόρφωσης να εφαρμοστούν και γι' αυτόν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Μόνο οι 13 διάδικοι, 13 άτομα μόνο μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή των αποφάσεων. Επομένως, ο ΕΦΚΑ, το Υπουργείο Εργασίας, αποκτά ένα όπλο αυτή τη στιγμή. Λέει, κάνε, αν θέλεις, κάνε αγωγή. Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε, αν είσαι διάδικος, θα εφαρμοστεί. 13 άτομα μόνο καλύπτουν αυτές οι δύο αποφάσεις. Όχι όλους. Έγινε κατανοητό. Απολύτως σαφές. Και μπορείτε να το διαβάσετε. Άρα.
με το γιατί απορρίπτει την αίτηση συμμόρφωση. Και με Κουβουλιώτη, ήθελα να έρθουμε σε εσάς. Κάναμε και μια κουβέντα με τους συναδέλφους προηγουμένως για το θέμα των δημοτικών. Οι ευρωεκλογές όμως είναι η πολιτική μάχη που δίνουν στο εσωτερικό. Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή οι ευρωεκλογές πια δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά, κάτι που είναι στις Βρυξέλλες. Είναι κάτι που αφορά άμεσα εμάς, τους Έλληνες και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ελπίζω περισσότερο από τις προηγούμενες ευρωεκλογές, όχι πλήρως ακόμα. Και νομίζω έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτές οι ευρωεκλογές, οι οποίες είναι κρισιμότατες, ουσιαστικά θα αποφασίσουν για την ηγεσία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 5 χρόνια. Θα αλλάξει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του νέου Προέδρου, μαζί με τις κυβερνήσεις βεβαίως. Μετά είναι η σύσταση της ομάδας των Επιτρόπων, οι οποίοι θα πιάσουν δουλειά από μάλλον 1η Νοεμβρίου. 1η Νοεμβρίου είναι φέτος. 1η Νοεμβρίου, διότι κοιτάξτε κύριε Χασαπόπουλε, θα περάσουν, το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει, θα ψηφίσει τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος θα φτιάξει την ομάδα του, τους Επιτρόπους, με τις κυβερνήσεις, με τους πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών. Και μετά θα περάσουν όλοι το λεγόμενο διαγώνισμα, διότι θα υπάρχει η ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Η πρόταση των εθνικών κυβερνήσεων για τους επιτρόπους πότε γίνεται? Κοιτάξτε, κανονικά. Έχει σημασία αυτό και για τα δικά μας. Κανονικά, εάν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, τον Ιούνιο θα πρέπει να έχουμε την πρόταση στο τραπέζι, την πρόταση για τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την οποία θα ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο, θα του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτός μετά θα ξεκινήσει, αυτός ή αυτή, θα ξεκινήσει να χτίζει την ομάδα με τις κυβερνήσεις, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι ακροάσεις Σεπτέμβριο και να κλείσουν Οκτώβριο για να ψηφιστεί πλέον στο σύνολο. Βλέπουμε και το βίντεο το οποίο έχετε ετοιμάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά είναι ακριβώς αυτό που μας είπατε, ότι είναι 510 εκατομμύρια πολίτες που εκπροσωπούνται πια στο. Αλλά δηλαδή η πρόταση θα γίνει τέλος Αυγούστου. Από τις κυβερνήσεις. Να κλείσει η ομάδα επιτρόπων. Ναι. Μάλλον εκεί, αν δεν υπάρχουν. Άρα δεν είναι σαν τον Ιούλιο που ήταν πρώτα. Πρώτα ήταν Ιούλιο, δεν γινόταν. Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν τη στιγμή που θα έχει επιβεβαιωθεί ο πρόεδρος, ο εντολοδόχος πρόεδρος, έτσι, γιατί δεν θα είναι ακόμα πρόεδρος. Και ο πρόεδρος αυτός, ο εντολοδόχος αυτός, θα αρχίσει να συνομιλεί με τις κυβερνήσεις. Για το ποιο θα προτείνουν. Για το ποιο θα προτείνουν. Γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα. Υπάρχει θέμα της σύσταση επιτροπής, πόσοι άντρες, πόσες γυναίκες. Ναι. Θυμόσαστε, είχε ήδη γίνει μια συζήτηση. Αρτοφυλάκια. Εσείς το λέτε θεσμικά. Εμάς μας ενδιαφέρει. Αν μου επιτρέπετε, μπορεί μια κυβέρνηση δυνητικά να αλλάξει την πρότασή τη πριν συγκροτηθεί, δηλαδή να φτάσει. Είπαμε για τέλη Αυγούστου, Ιούλιο-Αύγουστο, να πάμε Οκτώβριο, στα μέσα Οκτώβριο για να πούμε ότι δεν θέλουμε τον Α, θέλουμε τον Β. Δηλαδή άλλος να πάει για κρόαση και άλλος να πάει για πρόταση. Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε δύσκολα νερά. Είναι ένα σενάριο αυτό. Δεν το ξέρω, το Κοινοβούλιο ξεκινάει μια διαδικασία. Εάν ξεκινήσει η διαδικασία κροάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπαίνουν σοβαρά θεσμικά θέματα. Δεν μπορεί να στείλει έναν υποψήφιο. Είναι εσωτερικό πολιτικό τη χώρα αυτό. Και μετά να αλλάξει. Κύριε Μακροβουλιώτη, τώρα πείτε μας, τι διαφέρουν εσείς που τα ξέρετε από μέσα, που τα βλέπετε και τόσα χρόνια, τι διαφέρουν αυτές οι ευρωεκλογές από προηγούμενες? Πέρα από τις αλλαγές που θα γίνουν. Κύριε Χασαπόπουλε, είναι δύο τα κομβικά. Το ένα είναι, όπως είπε και ο κύριος Σαραντάκος, ουσιαστικά ο κόσμος θα αποφασίσει για την υφή, για τη μορφή και για τα πρόσωπα της επόμενης διακυβέρνησης της Ευρώπης. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος επιτροπής που θα αλλάξει. Θα αλλάξουν και πολλά άλλα πόστα. Πρόεδρος Κεντρικής Τράπεζας κτλ. Και οι πολιτικές δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δώσουν το στίγμα του που πρέπει να πάει. Αλλά είναι και το ζήτημα το σημαντικό να υπάρχει μια δυνατότητα να λειτουργήσει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συζητήσει ότι δυστυχώς υπάρχουν φωνές λαϊκιστικές, οι οποίες αρχίζουν και παίρνουν έναν χώρο. Οπότε οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι, πλέον δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν. Το πανοχέρι, το πανοχέρι για να τρέχει η Ευρώπη. Το Κοινοβούλιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο, κύριε Χασαπόπουλε. Το Ευρωκοινοβούλιο ουσιαστικά συναποφασίζει στα πάντα τα οποία γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικές φορές ο κόσμος έχει μια παρανόηση. Πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει. Είναι ο Γιάννης Κερνά, ο Γιάννης Πίνη. Δεν είναι έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει. Αυτοί που αποφασίζουν είναι το Κοινοβούλιο και οι χώρες, τα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν είναι κομβικός ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι οι χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αρχίσουν να ξανατρέχουν από το 2021 μέχρι το 2027. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και δεν είναι μόνο για να έχουμε τα χρήματα, τα 150-160 δισεκατομμύρια ετησίως τα οποία χρειαζόμαστε. Είναι για να μπορούν να τρέχουν τα προγράμματα. Να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να πηγαίνουν με το Εράσμους, να πηγαίνουν σε άλλα πανεπιστήμια, σε άλλες χώρες. Και όλα αυτά, τα ΕΣΠΑ, όλα αυτά τα προγράμματα δεν γίνονται ευτυχώς ή δυστυχώς από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Είναι ένας μηχανισμός. Και εδώ φάνηκε και ο Γιούγκερ πώς, ας πούμε, την παρέμβασή του έκανε αυτό το πακέτο που ήταν ακριβώς. Ένα δεύτερο ΕΣΠΑ. Ακριβώς. Κύριε Μαρκοπουλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα θέσω κάτι. Εμείς γι' αυτό στηρίζουμε, Γιώργο Ρωμανιά. Να πάνε οι φωνές της λογικής εκεί. Και τις γνώσεις. Αυτό που το βάζετε. Αυτό που είπε ο κ. Μαρκοπουλιώτης δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Διότι κυκλοφορεί στον κόσμο ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει αρμοδιότητες, δεν έχει εξουσίες. Αυτό είναι παλιά ιστορία. Γι' αυτό καλούμε τον κ. Μαρκοπουλιώτη να τα εξηγεί εδώ. Τώρα πολύ καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε. Αντιλαμβάνεστε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει δυνατότητες πολλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα. Από τους 500.000 Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, στις ευρωεκλογές θα ψηφίσουν 17.000. Μόνο γιατί ήταν το περιθώριο πριν ένα μήνα, δηλαδή πριν δύο μήνες, έπρεπε να δηλώσουν με αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο προξενείο ότι θα πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Μια διαδικασία λάθος, τεχνολογικά, το 2019. Το λιγότερο ήταν μια πρόταση, την έκανε ο Σταύρος Θοδωράκης στον κύριο Χαρίτση. Τελικά κατάφεραν να το κάνουν τις 60 μέρες, στις 53 πριν να δηλώσουν ότι θα ψηφίσουν τις εκλογές οι Έλληνες. Τώρα, Κατερίνα, μισό λεπτό, Γιάννη, ήθελα να μας δώσει ένα στίγμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Τι έγινε στη Σρι Λάγκα, εσύ που τα παρακολουθείς? Είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός από αυτά που κοντεύουμε να συνηθίσουμε να βλέπουμε. Δηλαδή, οι επιθέσεις, οι τρομοκρατικές, οι μαζικές. Σε χώρους θρησκευτικούς, είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και σε πιο συχνή βάση να γίνεται και δυστυχώς με τόσα πολλά θύματα. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια, Ιορδάνη, τι να πούμε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Περιμένουμε σήμερα κάτι από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε το απόγευμα την παρουσία στο Ευρωψηφοδελτίο και ακολουθεί ένα ταξίδι στην Κίνα. Έκλεισε το Ευρωψηφοδελτίο. Θα γίνει επίσημη παρουσία. Έχει κλείσει με Γεωργούλη και χωρίς υπουργό. Θα το κάνει. Την κυρία Κουντουρά, γιατί περιμέναμε και κάποιο άλλο πιο ηχηρό όνομα. Είχαμε πολλές αρνήσεις σε αυτό το παρασκήνιο. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα που συζητήθηκαν αρχικά. Άσε το, είχαν πολλές. Ποιοι αρνήθηκαν ονόματα? Αρνήθηκε η κυρία Χτσιόγλου, αρνήθηκε. Το πιο βασικό όνομα ήταν αυτό, το κεντρικό πρόσωπο. Η μισή κυβέρνηση. Και μετά ακολούθησαν βεβαίως πάρα πολλά άτομα, ο Γιώργος Παπάς, τέθη το θέμα του κυρίου Δραγασάκη και όχι μόνο. Θα το κάνει όπως ο Μητσοτάκης σήμερα, έχει πληροφορία, θα είναι όρθιος πίσω. Δεν θα είναι τόσο αμερικάνικο. Πάντως το ευρωψηφοδέλτιο δεν είναι πολύ πολιτικό, έτσι, δεν είναι? Όχι. Έχει μια ευρύτητα το ψηφοδέλτιο του. Έχει ευρύτητα, ναι, ακριβώς έχει ευρύτητα, δεν είναι αμυγός πολιτικό. Έχει ηθοποιούς, τραγουδιστές, έχει προσωπικότητες. Έχει υποκύψει και ο στα κελέσματα τουλάχιστον. Αν έχει προσφορά. Το Μητσοτάκης έχει βάλει, αλλά έχει βάλει με μαράκι, σπυράκι. Το θέμα όμως είναι αυτό που είπε και ο κ. Μαρκοπουλιώτης. Το ζήτημα είναι και αυτό που έλεγε και ο κ. Μαρκοπουλιώτης νωρίτερα, να συζητήσουμε για την Ευρώπη. Και μένει να δούμε λοιπόν. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί αυτή η προεκλογική εκστρατεία δυστυχώς θα πάει εσωτερικός. Ευχαριστούμε και τον Άρη Απανό, ευχαριστούμε και τον κύριο Ρωμανιά. Καλή επιτυχία, κύριο Ρωμανιά. Ευχαριστώ πολύ. Σας είπε και τα συγχαρητήρια ο Ιορδάνης. Επόμενα, τι περιμένετε άλλο? Στηρίζουμε Ρωμανιά, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί... Θα το σκεφτώ λίγο ακόμα. Τι να σκεφτείς το Ρωμανιά, να σκεφτείς. Σκεφτώ, αν δεν φίλε τώρα. Είμαστε ένα μισή μήνα. Έχετε ακόμα για 34. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μαρκοπουλιώτη. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς και οι κύριοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό όμως τον σούπερ διαγωνισμό μας. Γιατί Πάσχα χωρίς Κέρκυρα δεν γίνεται. Εμείς λέμε και ένα διαγωνισμό για την Κέρκυρα, τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες Πάσχα στην μοναδική Κέρκυρα, στο Greek Hotel Εύα Παλάς, προσφορά από τα Smile Academos. Ένα ξενοδοχείο υπερπολιτελές που περιμένει έναν τυχερό ή μία τυχερή μαζί με την οικογένεια ή τη συντροφιά των ανθρώπων που θα κερδίσουν να περάσουν εκεί το Πάσχα. Ο διαγωνισμός, προσέξτε, κρατάει μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη πρωί γύρω σε 9.30 θα κάνουμε την κλήρωση ηλεκτρονικά. Έχετε λίγο χρόνο, μπορείτε όμως εσείς να το κερδίσετε. Τι πρέπει να κάνετε? Να καλέσετε το 14584 ή να στείλετε ΑΚ με το ονοματεπώνυμό σας στο 14584. Κάντε το τώρα, μην αργείτε και μπορείτε εσείς να περάσετε ένα υπέροχο Πάσχα στην Κέρκυρα σε αυτό το υπερπολιτελές ξενοδοχείο Greek Hotel Εύα Παλάς, προσφορά από τα Smile Academos. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Αραντάκος, εδώ στον αέρα του Open. Ωραία. Λοιπόν, 9 παρά 20, 8 και 42 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε.
Με τους πολιτικούς μας είμαστε εδώ για να δούμε και τα πολιτικά μας πριν πάμε στα υπόλοιπα. Νεκτάριος Σαντορινιός. Ευχαριστούμε κύριε Σαντορινιέ, αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα νησιά έχουμε ωραίο Πάσχα εκεί. Ετοιμάζεστε κι εσείς. Πάντα το Πάσχα στα νησιά είναι το πιο ωραίο. Έτσι. Είναι, νομίζω ότι όλοι θέλουν να πάνε σε ένα νησί το Πάσχα. Αυτό είναι αλήθεια. Με ασφάλεια να πάμε, να έχει καλό καιρό και όλα θα γίνουν καλά. Αχρίαστος να είστε αυτές τις μέρες. Είχαμε κάποια μικροπροβληματάκια, νομίζω ότι τα έχουμε επιλύσει, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα στην εκτοπλέγια. Βασίλης Μιχαλολιάκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έκπληξη κύριε Μιχαλολιάκο, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αλλού σας περιμέναμε, αλλού ήρθατε. Είμαι των εκπλήξεων. Τον εκπλήξεων. Αλλά γιατί το σταματάς. Τι, δήμαρχος... Το Πάσχα στη Μάνη είναι επίσης πολύ καλό. Όχι. Όπως είπε στον κύριο Σαντορινιό. Συγγνώμη. Δεν είναι επίσης πολύ καλό, είναι πολύ καλύτερο. Έτσι, ακριβώς. Αλλά ας μην αντιδικήσουμε. Συγγνώμη, εσείς θα πάτε στη Μάνη. Θα πάω στη Μάνη. Α, θα πάτε. Μια μέρα θα πάω. Το Γιάννη σας κύριε Μιχαλολιάκο ότι ψηφίζεστε και στα νησιά, οπότε μην. Θα έρθω ξανά. Αλλά δεν απαρτώρτε Πάσχα. Να καλημερίσουμε και την κυρία της παρέας, η κυρία Λουίζα Ραζού, μέλος πολιτικού γραφείου και υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια καλημέρα. Δοκιμασμένη κι εσείς στους αγώνες και στα ψηφοδέλτια. Άλλη μια μάχη έρχεται. Ναι, άλλη μια μάχη για το κόμμα μας, πολύ σημαντική για να πάρει δύναμη και ο λαός από το αποτέλεσμα του ΚΚΕ. Ας κάνουμε μια ευχή να ψηφίσει όλη η Ελλάδα όπως θα ψηφίσει η Μάνη. Δεν το λέει ο κύριος Σαντορινιός αυτό, ναι. Γιατί ο κύριος Σαντορινιός τους πει να ψηφίσει όλη η Ελλάδα, θα ψηφίζουν τα 12 άνισα, δεν είναι. Προφανώς. Όλοι έχουμε να επικαλεστούμε κάτι. Τώρα κύριε Σαντορινιέ, να ξεκινήσουμε από εσάς και να σας ρωτήσω. Βλέπουμε ότι η πολιτική αρχηγή είναι πια σε περιοδίες, δεν είναι. Και δημιουργείται ένα δίπολο. Ο Πρωθυπουργός από την Πάτρα που ήταν το Σαββατοκύριακο είπε ότι πρέπει να δοθεί μια μάχη για να μην επιστρέψει η χώρα σε αυτό που ήταν πριν από τα μνημόνια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δημιουργείται ένα δίπολο σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι η Ευρώπη να ακολουθήσει μια προοδευτική πορεία, μια πορεία έξω από τη λιτότητα, έξω από τα μνημόνια, γιατί ήταν μέρος των μνημονίων σε όλη την Ευρώπη, μην το ξεχνάμε αυτό, έξω από την ακροδεξιά και το νεοφιλελευθερισμό. Η πορεία που έχει πάρει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια είναι μια πορεία η οποία έχει οδηγήσει σε διαλυτικές τάσεις. Άλλωστε το Brexit είναι μπροστά μας. Η ακροδεξιά καλπάζει. Η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας νομίζω ότι πλέον είναι συντονισμένη. Γι' αυτό το λόγο εμείς ως πρόταση, μία από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει είναι και ο ενιαίος ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός. Γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε τις εργασιακές σχέσεις των Ευρωπαίων εργαζομένων, πρέπει να επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως έγινε και στην Ελλάδα μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Και νομίζω ότι αυτό το ζητούμενο σήμερα να σας είναι... ότι είναι το ένα κομμάτι. Γιατί αυτό που έκανε εντύπωση στην Πάτρα, πέρα από αυτό το δίπολο που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ότι πια σε κάθε ομιλία του ο κύριος Τσίπρας καλωσορίζει τον κύριο Μαρινάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μαρινάκης μάλλον είναι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλλον θα έλεγα ότι είναι αυτός ο οποίος υποβάλλει τα θέματα. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι αυτός που έχει ένα πολύ μεγάλο συγκροτικό, εκδοτικό συγκρότημα, το οποίο έχει πάρα πολλά μέσα, θέτει δηλαδή πολλές φορές η επιχειρή να θέσει να λέει την ατζέντα της ημέρας. Μητσοτάκης ίσον Μαρινάκης, αυτό είναι ο στόχος του. Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει κάνει ολομέτωπο αγώνα ενάντια της κυβέρνησης και ενάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο ρόλος του κύριου Μαρινάκη. Είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος θα έπρεπε να ασχολείται με το πώς η χώρα θα πάει μπροστά, με το πώς η οικονομία θα πάει μπροστά και σήμερα έχουμε μια σταθερότατη οικονομία. Επομένως, νομίζω ότι η στάση που έχει στα θέματα και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται, κυρίως μέσα από το δημοσιογραφικό οργανισμό Μαρινάκη πλέον, έτσι όπως έχει γίνει, την επικαιρότητα, κανείς καταλαβαίνει ότι θέλει να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο, ναι, υποβάλλοντας τις θέσεις στην, στον τόπο. Ναι. Να ζητήσω τη γνώμη του κ. Μιχαλολιάκου. Κ. Μιχαλολιάκου έχει κατηγορηθεί ευθέως, είπε κάτι χειρότερο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κ. Μαρινάκης είναι χρηματοδότης και σχεδόν υποβάλλει αυτό που είπε ο κ. Σαντορινιός, το τι πρέπει να πει ο κ. Μητσοτάκης και εσείς. Θα σας απαντήσω ευθέως. Με συνθήματα και λασπολογία
Δεν αναφέρομαι στον κύριο Σαντορινέο, αναφέρομαι ευθέως στον κύριο Τσίπρα. Η πολιτική δεν προωθείται. Η αντικειμενική αλήθεια είναι ότι πρώτων εκλογών του 2015 ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, συνήψε συμμαχία με ολόκληρη τη διαπλοκή. Και με τον κύριο Μαρινάκη και με τον κύριο Κόκαλη. Αυτό και με προκύπτει, κύριε Μιχαλογιακό. Προκύπτει από το γεγονός. Από, από το γεγονός, λέω, ότι σε πρώτο επίπεδο δημοτικές εκλογές στον Πειραιά, με την κυρία Δούρου, υποψηφία περιφερειάρχη, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Κόκαλης, και ο κύριος Μαρινάκης ευθέως, on camera ο ίδιος, είπε «Στηρίζω ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2015». Αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν τα λέω εγώ. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θα το θυμηθείτε, θα το βρείτε. Θα το βρείτε. Να το βρούμε. Στη συνέχεια, επειδή το είπατε, εγώ δεν σας διάκοψα καθόλου, το μεγαλύτερο ποσοστό των μέσων ενημέρωσης που διαθέτει ο κύριος Μαρινάκης το πέτυχε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, μπαινόβγαινε στο Μαξίμου σε συναντήσεις με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Παπά, κορυφαίος τέλεχος, με την άνεση που μπαινόβγαινε κανείς στο δικό του γραφείο. Τώρα, πότε συνήψαν συμμαχία ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Τσίπρα και πότε τα χάλασαν και γιατί τα χάλασαν και γιατί συνήψαν συμμαχία, δεν με αφορά. Εμένα με αφορά η καθαρή πολιτική. Η πολιτική που απευθύνεται στους πολίτες, που αντιμετωπίζει τα εθνικά θέματα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και όχι με ενδοτικότητα. Και βεβαίως η κοινωνική συνοχή. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό? Θα σας πω. Και ο Τσίπρας, ας πούμε, σε κάθε εκδήλωση που κάνει, ουσιαστικά προσπαθεί να του κολλήσει. Κύριε Χασαπόπουλε, όλοι ζούμε σε αυτή τη χώρα και γνωρίζουμε την πολιτική της εξέλιξης και γνωρίζουμε την ύπαρξη διαπλοκής. Και εγώ προσωπικά ήλπιζα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, καινούριο κόμμα της αριστεράς, έλεγε, δεν θα εμπλακεί στην υπόθεση της διαπλοκής. Διολύστησε πολύ γρήγορα. Ακούστε με και εσείς. Κύριε Μιχαλολιάκο, σας παρακαλώ πολύ, μην με διακόπτετε. Κοιτάξτε, με συνθήματα δεν μπορείτε να κάνετε. Λέτε πράγματα τα οποία δεν αποδεικνύονται. Λέτε πράγματα που δεν αποδεικνύονται. Αποδεικνύεται ότι ο κύριος Κόκαλης είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Δεν αποδεικνύεται. Ο κύριος Κόκαλης είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, βεβαίως. Συγγνώμη, αν δεν είναι το πρώτο. Κατηγορία σας για τη διαπλοκή, δηλαδή. Σας παρακαλώ πολύ. Ηρεμήστε, είναι και πρωί. Είναι και μεγάλη εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα των παθών. Ναι, αλλά να λέμε εσείς, πράγματα που ισχύουν. Εσείς θα περάσετε μήνες. Να λέμε πράγματα που ισχύουν. Δηλαδή βάζετε έναν επιχειρηματία στο ευρωψηφοδέλτιο, αυτό είναι διαπλοκή? Όχι, δεν είναι αυτό διαπλοκή. Αυτό λέω. Εγώ λέω ότι τα ονόματα των επιχειρηματιών που συγκρότησαν, που ίδρυσαν τη διαπλοκή, η οποία επευλήθη επί της πολιτικής εξουσίας, δεν είναι πολλά. Κορυφαίο είναι το όνομα Κόκαλης. Και αυτό δεν είναι δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μπροστά. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ακούστηκατε. Ακούσουμε και την κυρία Ζου για αυτή την κουβέντα, η οποία πια δεν, όπως καταλάβατε, με ευθύνη και των δύο κομμάτων, εγώ θα πω. Μιλάμε πάλι για τα ίδια θέματα που μας απασχόλησαν στο παρελθόν. Διαπλοκή, διαφθορά και όλο αυτό το πράγμα. Το ΚΚΕ πώς στέκεται απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα? Ναι, κοιτάξτε, λίγο πριν τις εκλογές σχεδόν έχει γίνει έθιμο, όπως τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας, οι δύο πόλοι, στην προκειμένη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, να βρίσκουν μια ατζέντα φιλική και βολική προς την αντιπαράθεση μεταξύ τους. Έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι επιμέρους διαφορές τους και να μην φαίνονται οι βαθιές στρατηγικές συγκλίσεις που έχουν στην πολιτική τους σε πολύ μεγάλα ζητήματα και είναι σε βάρος του λαού. Είναι μια βολική συζήτηση και αντιπαράθεση. Ας πούμε, γιατί, το ερώτημα είναι γιατί βρίσκουν επιχειρηματίες θέσεις στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι, ποιον εννοείται στη Νέα Δημοκρατία υποψήφιο? Αρκετοί μπορούν να βρουν, πώς το λένε, υποψηφίους. Κανονικοί επιχειρηματίες θα μπορούσαν να είναι, αλλά δεν έχουμε. Αν το θέσω πιο καλά, γιατί τμήματα των επιχειρηματιών, λοιπόν, στηρίζουν τον έναν ή τον άλλο πόλο συγκεκριμένα γιατί τη Νέα Δημοκρατία εσείς? Και γιατί το λέτε ΣΥΡΙΖΑ? Διότι είναι κόμματα δικά τους, εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και δεν μπορούν η συζήτηση για το λαό και το δίλημα να είναι ποιοι επιχειρηματίες από αυτού που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ ή από αυτούς που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι οι καλύτεροι, οι μη διαπλεκόμενοι κτλ. Αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πλευρά, είναι κόμμα των επιχειρηματιών. Βεβαίως είναι κόμμα των Όταν επιχειρηματιών. Όταν λέτε δικό τους, τι εννοείτε, του κυρίου Κοκαλίνη? Είναι κόμμα του μεγάλου κεφαλαίου, όπως είναι και η Νέα Δημοκρατία. Τα χρόνια που κυβέρνησε αυτή την περίοδο το αποδεικνύουν με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Η πολιτική του για το μεγάλο κεφάλαιο ήταν απείρως φιλική. Έκανε ό,τι πέρναγε από το χέρι του προκειμένου να εξυπηρετηθούν
μεγάλα σχέδια που έχουν να κάνουν με τις συμμαχίες που συνάπτει η αστική τάξη της χώρας μας για να κερδοφορήσει στη νέα φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων. Φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, φορολιστία για το λαό. Μεγάλα νομοθετήματα εμβληματικά, όπως ήταν το τελευταίο διάστημα η εθελοντική, προσέξτε μας, ακούει και ο κόσμος, εισφορά ψίχουλα των 40 εκατομμυρίων για τους εφοπλιστές, την ίδια στιγμή που του χρόνου το αφορολόγητο για τη λαϊκή οικογένεια θα πέσει στα τάρταρα. Για ποιον είναι αυτή η πολιτική, ναι, για την εργατική τάξη και το λαό, σαφές. Για το μεγάλο κεφάλαιο και τους επιχειρηματίες. Πάντε μια τελεία για να προλάβουμε να κάνουμε και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Σταντωνίου, εντάξει, θα απαντήσετε. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω, ότι αυτό που σας κατηγορούν γενικότερα είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου έκανε μετά από όλες αυτές τις καταιγίδες και όλα αυτά που έχουν βγει. Δεν είναι απάντηση επί της ουσίας. Δηλαδή, ακούω διάφορα και στα social media και διάφορους, ας πούμε, που λένε ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, το Μαξίμου ή κάποιος να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει, ρε παιδιά, εγώ δεν συναντήθηκα με αυτόν. Κοιτάξτε τώρα. Δεν είναι δικαιολογημένο αυτό. Επικαλείται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας κάποιες συναντήσεις, οι οποίες προφανώς δεν έχουν γίνει ποτέ και τις οποίες τις επικαλείται δύο χρόνια μετά. Τόσα μέσα έχει. Δεν θα μπορούσε την επόμενη μέρα να πει ή μέσα σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες, δύο ή τρία χρόνια μετά. Είχε πάρει κανάλι. Έρχεται να μιλήσει και να πει για κάποιες συναντήσεις. Εσείς λέτε, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Προφανώς και δεν έχουν γίνει. Ένα. Δεύτερο. Λέει η κυρία Ράζου ότι εμείς υπερασπιζόμαστε το μεγάλο κεφάλαιο. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν επαναφέρεται τις συλλογικές συμβάσεις. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση... Το 751 είχατε τάξει. Και η κατάργηση... Να καταργήσετε την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά 11%, κυρία Ράζου, κατά 11%. Και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους εργαζόμενους είναι υπέρ του κεφαλαίου. Ναι, έχετε ψίχουλα ένα σωρό για το λαό. Το γεγονός ότι σήμερα έχει αυξηθεί η φορολογική βάση και μάλιστα έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή είναι υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Το γεγονός ότι έχει σταματήσει η μαύρη εργασία, έχει μειωθεί η μαύρη εργασία από 20% στο 9% είναι υπέρ του κεφαλαίου. Και αναφερθήκατε στην εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών. Γνωρίζετε ότι δεν υπήρχε ποτέ η εισφορά των εφοπλιστών. Επί τρία χρόνια υπήρξε την περίοδο του μνημονίου και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Και τώρα με αυτό το νομοθέτημα η εθελοντική εισφορά γίνεται αορίστου χρόνου. Και γίνεται αορίστου χρόνου για τα χρήματα που έρχονται, τα μερίδια που έρχονται από το εξωτερικό. Άρα αυτό που λέτε δεν ισχύει. Διότι είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να μην φορολογηθούν. Κύριε Σαντωνία, θα μου πείτε. Επειδή, για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Έχει τροποκρατηθεί το μεγάλο επειδή αναφέρθηκε από και στο αφορολόγητο. Μην κάνετε το λάθος που κάνανε οι αντιπαλοί μας και για την περικοπή των συντάξεων. Μην περιμένετε ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο και μην στοχεύσετε σε αυτό. Συγγνώμη τώρα, γιατί δεν μπορώ. Ξέρετε πολύ σύντομα ότι με τα θετικά νέα στην οικονομία θα πάψει να υφίσταται. Υπάρχει και η πραγματικότητα που ζει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Εσείς τόσο καιρό μας λέγατε ότι θα περικοπούν οι συντάξεις. Περικόπηκαν. Δεν περικόπηκαν. Έχουν περικοπεί 21 φορές μέχρι σήμερα. Από τη Νέα Δημοκρατία, όχι από εμάς. Δεν πάμε λίγο την κουβέντα μας. Από τη Νέα Δημοκρατία. 40% από τη Νέα Δημοκρατία περικόπησαν. Επιτρέψτε να λίγο την κουβέντα μας πιο μπροστά. Παρουσιάσαμε πριν από λίγο εδώ στο Open μια δημοσκόπηση από τις λίγες που έχουν βγει στη δημοσιότητα σχετικά με την περιφέρεια Αττικής, όπου δείχνει που είναι μια. Και πολιτική ψήφο περιφερειατική, δεν είναι ένα μικρό εκλογικό σώμα. Μισή Ελλάδα είναι. Όπου ο κ. Πατούλη προηγείται με ένα ποσοστό τη τάξη του 31%, ακολουθεί η κυρία Δούρου με 18% και ο κ. Γουρός με 14%. Υπάρχει, τη βλέπουμε και στην οθόνη μα. Ναι. Αυτό μήπω είναι ένα δείγμα και ένα προάγγελο του τι θα μπορούσε να συμβεί σε εθνικέ εκλογέ. Καταρχήν, δύο παρατηρήσει από αυτού. Το ένα είναι ότι οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ δεν συνδέονται με τις εθνικές εκλογές σε καμία περίπτωση. Αυτό που θα δούμε, εγώ θα έλεγα ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές τα κριτήρια ψήφου των πολιτών είναι τελείως διαφορετικά από αυτά στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό είναι αυτοδιοικητικό ποσοστό? Το διακύβευμα. Το δεύτερο, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και νομίζω ότι ο κύριος Παναγόπουλος, επειδή παρακολουθούσα την ώρα που παρουσιάζατε την... τη δημοσκόπηση, ο κύριος Παναγόπουλος είπε ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες δεν γνωρίζουν καν, μια μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν γνωρίζει καν ότι έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Άρα είναι πολύ νωρίς κανείς να βγάλει συμπεράσματα. Εάν δεν βγει η κυρία Δούρου, δεν θα είναι μια ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ?
Η κυρία Δούρου είναι μια άξια περιφερειάρχης, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στην Αττική. Εάν έχει δεν εκλεγεί, κάνει λέμε. Μεγάλα έργα στην Αττική. Και μάλιστα μια... έργα τα οποία ερχόταν ο κύριος Μητσοτάκης να μας τα ανακοινώσει. Επειδή λέτε ότι είναι αυτοδιοικητική ψήφος. Ενώ ολοκληρώνονται. Επειδή λέτε ότι είναι αυτοδιοικητική ψήφος. Είναι αυτοδιοικητική ψήφος. Δεν θα είναι ένα... Η κυρία Δούρου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και επιμένω ότι θα κριθεί για τη δουλειά που έχει κάνει. Και πιστεύω ότι θα είναι νικήτρια των εκλογών. Ωραία. Δεν θα απαντήσετε. Το απαντάτε πολιτικά τώρα εσείς. Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Λέτε, εγώ δεν πιστεύω ότι. Θεωρώ μα σας λέω, ότι. Αν δεν βγει, θα είναι χτύπημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι. Κοιτάξτε, είναι και πολιτικό το αποτέλεσμα. Θα είναι ένα μήνυμα όμως. Θα είναι. Μην ξεχνάτε ότι. Όπως τα μήνυματα προηγούμενες... και έρχονται. Μα είναι δυνατόν να πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εκλέγεται η κυρία Δούρου και να λέει όταν θα συντριβεί, α πούμε, αν συντριβεί. Ότι δεν είναι πολιτικό το μήνυμα. Στις προηγούμενες εκλογές νομίζω ότι η κυρία Δούρου είχε ένα πολύ κοντινό αποτέλεσμα με τον αντίπαλό της. Τον κύριο Σγουρό. Μια δημοκρατία δεν πέρασε τον τρίτο γύρο. Ναι. Στο δεύτερο γύρο. Το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι ουσιαστικά συνασπίστηκε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που ένα πράγμα. Άλλο σας ρωτήσω όμως, αν θα είναι ήττα, αν δεν βγει. Κόντρα στην κυρία Δούρου. Κόντρα στην κυρία Δούρου. Πιστεύω λοιπόν ότι η κυρία Δούρου θα εκλεγεί, θα επανεκλεγεί. Μην βάζετε τα λεφτά σας ότι δεν θα επανεκλεγεί. Και παρόλα αυτά, ναι, καταλαβαίνω ότι το να πας στην περιφέρεια Αττικής είναι και ταυτόχρονα πολιτικό. Ένα σχόλιο και για την δημοσκόπηση καταρχήν, κύριε Μιχαλολιάκο. Είδατε τα νούμερα. Κύριε Σαραντάκο, περιοδεύω όλη την Ελλάδα. Αυτή η συμμετοχή μου σε αυτή την πολιτική μάχη είναι η πιο συναρπαστική. Γιατί διαπιστώνω, πρώτον, την αναγέννηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξαναζούμε μια μεγάλη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα κινηθεί σε ποσοστά περί το 40% και να μου το θυμηθείτε. Που στις εθνικές ευρωεκλογές. Και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές ακόμη περισσότερο. Να μου το θυμηθείτε. Επιστρέφουν με ρυθμούς πολύ γρηγορότερους από ό,τι ελπίζαμε όλοι όσοι ψήφισαν έστω και μια φορά στη ζωή τους Νέα Δημοκρατία. Και η δική μου συμμετοχή έχει την εξής. Άρα τα κόμματα της δεξιά δεν τα φοβάστε. Ιδιαιτερότητα. Δεν φοβάμαι κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μας. Επιστρέφουν όλη η διαχρονική ΟΝΕΔ. Αυτή που έκανε τη ΔΑΠΑ από 7% 45% και κάνει μια μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που επίσης διαπιστώνω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια ιδίως εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει. Ίσως γιατί δεν πρόλαβε να δημιουργήσει αυτοδιοικητικά στελέχη, είτε γιατί δεν έχει επιρροή, είτε γιατί αυτό που προβάλλεται τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου να το πω, γιατί όλοι υπηρετούμε τη δημοκρατία. Είναι αυτή η ιδιότυπη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία προσβάλλει βάναυσα την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε πλειοψηφίες αυτοδυναμίας, θεμητό. Έχουμε πλειοψηφίες συνεργασίας κομμάτων, το ζήσαμε και αυτό, αλλά κοινοβουλευτική πλειοψηφία πάνω στην οποία να εδράζεται με αιμονή η κυβέρνηση του 145 συν 1, συν 1, συν 1, συν 1, μέχρι να φτάσουμε το 151 και αυτό να το περιφρουρούμε ακόμη και με ειδική νομοθεσία τροπολογίες, δεν το είχαμε ποτέ μέχρι τώρα, δεν το έχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και τι προκαλεί αυτό. Και αυτό πληρώνει, λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αυτό προκαλεί μια ισχυρή απόθεση της νέας γενιάς κυρίως από την ίδια την πολιτική. Μάλιστα. Και δυσκολεύει έτσι περαιτέρω την υλοποίηση ενός μεγάλου στόχου που πρέπει να έχουμε όλα τα κόμματα. Θα σας πω ποιος είναι αυτός ο στόχος. Έχουμε εκτός Ελλάδος το μεγάλο κεφάλαιο της Ελλάδος, που είναι τα νέα μορφωμένα παιδιά με τα πολλά πτυχία, με τα πολλά διδακτορικά, για τα οποία ονειρεύτηκε όλη η Ελλάδα μετά τη δεκαετία του 40-50, όπου το όνειρο ήταν να στερηθούν οι γονείς για να σπουδάσουν τα παιδιά και να μείνουν εδώ. Και λέμε τώρα, εδώ να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας των 200-250 ευρώ το μήνα και να κατασκευάσουμε την Ελλάδα των χαμηλών προσδοκιών. Καλώς. Και να έχουμε μια Ελλάδα, δηλαδή, όπως ήσαν οι πρώην, συγγνώμη, κομμουνιστικές χώρες. Έχουμε ένα μισθό, δεν τρώμε από τα σκουπίδια, έχουμε νοσοκομιακή περίθαλψη. Με αυτή την Ελλάδα όμως δεν θα επιστρέψουν ποτέ το ελληνικό κεφάλαιο που είναι επιστήμονες. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Προφανώς δεν το λέει. Προφανώς δεν το λέει. Λέει πώς ήσαν στις κομμουνιστικές χώρες. Βάλτε μια τελεία για να ακούσουμε και την κυρία Ζού, γιατί λέω λοιπόν ότι χρειάζεται η Ελλάδα επιγόντως μείωση των φόρων, σύγκρουση και νίκη επί της διαφθοράς. Μάλιστα. Και τη γραφειοκρατία και βεβαίω να νικήσουμε τι αριστερέ αγγυλώσει που δεν επιτρέπουν τι επενδύσει. Δεν έχει γίνει η επένδυση στο ελληνικό κεφάλαιο. Δεν έχει γίνει η επένδυση. Οπότε βρίσκεται μια πέτρα. Δεν θέλετε τι επενδύσει. Η επένδυση στο ελληνικό κεφάλαιο. Και στον Όλκ και στην επικυβέρνηση. Τώρα μην λέτε τέτοια πράγματα. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Θέλετε επενδύσει. Γιατί δεν κάνατε επενδύσει.
τσιτάτα, κύριε Μιχαλάκη. Απαντήστε μου αν θέλετε μετά. Θα μιλάμε. Απαντήστε μου αν θέλετε μετά. Γιατί δεν έγινε η επένδυση στο ελληνικό? Γιατί βρίσκουν αρχαία στο λιμάνι του Πειραιά? Μα δεν γίνεται έτσι τώρα. Ένα σχόλιο για τη δημοσκόπηση την οποία είδαμε. Αν είναι πολιτική ψήφος. Θα λέει ο κύριος Μιχαλολιάκος για τα κομμουνιστικά καθεστώτα και εγώ θα λέω για την κυρία Δούρου και για τι δημοσκοπήσεις. Δεν είναι πολιτική μάχη στην Αττική. Βεβαίως πολύ πολιτική. Πολύ πολιτική μάχη. Κάντε ένα σύντομο σχόλιο και για το ένα και για το άλλο. Το κριτήριο ψήφου, μάλιστα, εμείς λέμε σε όλες τις κάλπες πρέπει να είναι ενιαίο, επειδή είναι πολιτικές. Και από το, όχι, στην περιφέρεια όμως ο υποψήφιος του ΚΚΕ. Και το ΚΚΕ θα το δείτε το ποσοστό του ΚΚΕ και στην περιφέρεια και στους Δήμους και στην Ευρωβουλή. Διότι εκείνο που θα κάνει τη διαφορά την επόμενη μέρα είναι ότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη των μεγάλων ανισοτήτων του καπιταλιστικού συστήματος, της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, μπορεί να αντιταχθεί ο δρόμος της συγκέντρωσης και της εισπύρωσης δυνάμεων για την αποδέσμευση, που θα ανοίξει το δρόμο με το λαό στην εξουσία για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, που δεν είναι η Ευρώπη και οι χώρες που ο κύριος Μιχαλολιάκος σχολιάζει, γιατί στις χώρες του σοσιαλισμού η εργατική τάξη έζησε πρωτόγνωρες κατακτήσεις που ούτε στον ύπνο μας δεν έχει δει η πιο προηγμένη καπιταλιστική οικονομία. Δεν άλλαξε θέση. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Κύριε Σαντορίνη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ριζού, καλή επιτυχία σε όλους να έχετε. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ιρωράντου. Η ώρα πήγε 9 και 3 πρώτα λεπτά. Καθυστέρησαμε 2-3 λεπτά λόγω της συζήτησης και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τις 8 εκρήξεις σε ξενοδοχεία και εκκλησίες στη Σριλάνκα, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για 290 νεκρούς και 500 τραυματίες. Σοκ προκαλεί υπόθεση του κατασυρωήνου, όπως φαίνεται, δολοφόνου της Κύπρου. Ο 35χρονος λοχαγός ομολόγησε πως δολοφόνησε τις δύο γυναίκες από τις Φιλιππίνες, ενώ συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του 6χρονου κοριτσιού. Ενδείξεις για πιθανό εντοπισμό και άλλων πτωμάτων. Φως στα αίτια της τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς σε φαράγγι του Ξυλοκάστρου, αναμένεται να ρίξει κατάθεση του μοναδικού επιζώντα περιπατητή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ολονύχτια γιορτή για τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά που πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ ύστερα από 34 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ σφράγισε και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου με το 5-0 επί του Λεβαδιακού. Προβάδισμα του Γιώργου Πατούλη δείχνει νέα δημοσκόπηση για την περιφέρεια Αττικής από την Άλκο για το Open. Στο ερώτημα τι θα ψηφίζατε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Γιώργος Πατούλης αποσπά το 31%, η Ρένα Δούρου το 18%, ενώ ο Γιάννης Γουρός το 14%. Συννεφιά με τοπικές βροχές στην Αθήνα και τη θερμοκρασία έως τους 20 βαθμούς. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία έως τους 19 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι τις Τρεις Γέφυρες και στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό. Αυξημένη κίνηση και στην Τσιμισκή και την Εγνατία προς Δυτικά στη Θεσσαλονίκη. Και είναι η στιγμή για να κάνουμε αυτό που είχαμε προαναγγείλει και ήδη έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, το αφιέρωμα του Open και της εκπομπής μας φυσικά, του Ωραία Ελλάδα 7, αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων. Κάθε μέρα σχεδόν, από τώρα, από την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι 19 Μαΐου, οπότε και κλείνουν 100 χρόνια από αυτό το θλιβερό γεγονός που έχει σοκάρει όλο τον κόσμο. Θα έχουμε αφιέρωμα, θα έχουμε συνδέσεις, πληροφορίες σχετικά με τα όσα έγιναν εκείνη την σκοτεινή περίοδο και όχι μόνο. Και πρέπει να πούμε ότι αν βλέπετε πάνω στους δέκτες σας αυτό το 100, είναι αυτό το σήμα των αφιερωμάτων που θα κάνει για ένα μήνα το Open. Όπως και αυτό που φοράμε επίσης είναι το γράμμα G από την αγγλική λέξη genocide, που σημαίνει γενοκτονία. Καλεσμένος μας σε αυτή την ενότητα είναι ο κύριος Απόστολος Ασλανίδης, λαογράφος των Ποντίων. Κύριε Ασλανίδη, καλημέρα σας, καλημέρα από το Open. Καλημέρα σε εσάς και σε τους απανταχού πρόσφυγες. Τον κύριο Ασλανίδη να πούμε ότι τον είχαμε ξανασυναντήσει και τον είχαμε φιλοξενήσει, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, ξέρει και τι γίνεται με τον νέο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, τον κύριο Ιμάμογλου,
και μας είχε δώσει τα φώτα τότε. Αλλά τώρα να μας πει για την μεγάλη εβδομάδα των ποντίων. Δεν είναι, κύριε Ασλανίδη? Να πούμε για τα ήθη, τα έθιμα, τι γινόταν στον πόντο τότε. Ναι, η μεγάλη εβδομάδα για εμάς τους ποντίους και γενικότερα για όλο τον ελληνισμό της Ανατολής είναι μια μαύρη εβδομάδα. Αυτοί που είμαστε εμείς τώρα τελευταία εδώ, τα τελευταία 100 χρόνια, σας φαίνονται πολλά, αλλά για μας είναι σχεδόν λίγα, γιατί μας οδηγούν πίσω σε αναμνήσεις. Τα 100 χρόνια στο πετσί του πρόσφυγα είναι 100 σκαλοπάτια που μόνο πατήματα εκείνων, το εκείνων παρακαλώ με κεφαλαία, έχουν άσβηστα επάνω σε αυτά τα σκαλοπάτια, που δυστυχώς πολλοί προσπαθούν να τα σβήσουν, αλλά εμείς διακρίνουμε πάντα ίχνη επάνω σε αυτά τα σκαλοπάτια, τα οποία μας κάνουν να θυμούμαστε και θα θυμούμαστε για πάντα. Προτού να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Σαββίδη, το Γιάννε το δικό μας, γιατί εμείς το θεωρούμε Γιάννε δικό μας, το μεγάλο σαντέο αυτόν από τη Σχανάντων της Σάντας, που έβαλε αυτό το σηματάκι με τα 100 χρόνια επάνω στην τηλεόραση, επάνω στην οθόνη. Είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά της γενιάς που ακολουθούν να ρωτήσουν τι είναι αυτό το 100, και ο παππούς και η γιαγιά, οι γονείς δηλαδή, αμέσως θα αρχίσουν να διδάσκουν ιστορία σε αυτό το παιδί και θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ασλανίδη, πόσα τηλέφωνα έχουμε εδώ από την μέρα που ξεκινήσαμε αυτό το αφιέρωμα. Πόσα τηλέφωνα από μεγάλους, μικρούς, πολλά τηλέφωνα πραγματικά. Εμείς, για μας ο Μάης μήνας από τότε που καθιερώθηκε η 19η Μαΐου, η μέρα γενοκτονίας, είναι, θα έλεγα, μας κρατάει σκυθροπούς. Πολλοί μπερδεύονται και λένε θα γιορτάσουμε τη μνήμη της 19ης Μαΐου. Θα σας μιλήσω σκληρά για το φόρο το δικό μας. Όχι πολιτικά. Είναι ένας χώρος ο οποίος εκμεταλλεύονται πολύ τα 100 αυτά χρόνια. Μέχρι προτού 20-30 χρόνια θα σας έλεγα ότι δεν μας έδινε σημασία κανένας. Όχι μόνο εμάς τους ποντίους, γενικά τους πρόσφυγες. Εμείς ένα έχουμε στο μυαλό μας, την πατρίδα. Όχι να κατακτήσουμε κάτι. Δεν ήμασταν ποτέ κατακτητικός λαός. Ήμασταν αγαθοί άνθρωποι, το άνθρωποι με κεφαλαία, όλοι οι πρόσφυγες, που πάντα ο νους μας ήταν εκεί στην Ανατολή, και ένα ταξίδι το χρόνο μας φτάνει και ένα ταξίδι στη ζωή μας φτάνει για να ζήσουμε αυτό το κλάμα των παλαιών. Θέλω να πω ακόμα πως προς τους πολιτικούς κυρίως να μην χρησιμοποιούν αυτό το μήνα για δικά τους κέρδη. Αυτός ο μήνας είναι κέρδος για όλο τον ελληνισμό. Και να μην ξεχνάνε ποτέ ότι μετά τις 19, δηλαδή στις 20 Μαΐου, πάβουν τα πάντα. Εμάς πάντα το μυαλό μας είναι εκεί πέρα. Εκεί σκεφτόμαστε, εκεί διδάσκουμε τα παιδιά μας να είναι πάντα το μυαλό τους. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα τα οποία δυσκολεύομαι να μιλήσω για αυτή την ημέρα πάντα. Κύριε Σαλήνη, καταλαβαίνουμε ότι είστε φορτισμένος και η αλήθεια είναι ότι για όλα τα υπόλοιπα έτσι μπορείτε και μιλάτε πολύ πιο άνετα, αλλά σήμερα σας καταλαβαίνω ότι είσαστε πολύ φορτισμένος. Κύριε Σαραντάκο, και εσείς και ο κύριος Χασακόπουλος είστε από δύο μέρη τα οποία δόξασαν και δοξάζουν την Ελλάδα. Ένας νομίζω από την Ξάθη και το άκουσε νομίζω παραφέρει στη Μάνη. Σωστά. Σωστά. Εμείς τα είδης, το 1856, όταν έγινε το Χάτι Χουμάγιο, η άνοιξη θρησκεία του Σουλτάνου, το Ογλού έγινε είδης. Το είδης για να θυμίζει πίσω τα αρχαία χρόνια.
Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Εμείς είμαστε παιδιά ανθρώπων που φώναξαν πρώτη φορά θάλατα, θάλατα πάνω από το Θήχη. Είναι το σημερινό Κουκουλάτ, 60 χιλιόμετρα νότια της Τραπεζούντας, που επισκέπτονται όλοι, βλέποντας τη θάλασσα, που η θάλασσα για αυτούς ήταν η πατρίδα. Ήταν η επιστροφή. Εμείς δεν θέλαμε να επιστρέψουμε από εκείνα τα μέρη. Θέλαμε να πηγαινορχόμαστε. Κάποιοι φρόντισαν να μας διώξουν. Εμείς που πάμε εκεί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 25-26 χρόνια που πάω εγώ, αυτό που ακούσα από αυτούς που μείναν εκεί είναι γιατί εφέκετε εμάς αδά, γιατί μας αφήσατε εμάς εδώ. Και εγώ μεγάλωσα εδώ, στη Μακεδονία μας, στα Γιάννητσά, με ακούσματα των παππούδων να λένε «Εκές επέμναν πολύ, εκεί μείναν πολύ». Έγινε ένα λάθος πολιτικό παλιά. Έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών, αυτή η καταραμένη ανταλλαγή που όμοιά της δεν υπάρχει στον κόσμο, βάσει θρησκείας. Έμειναν πάρα πολύ εκεί, στην περιοχή του Όφεως, ανατολικά της Τραπεζούντας και στην περιοχή της Στόνιας, δυτικά της Τραπεζούντας. Μιλάνε καταπληκτικά την Ποντιακή, θα έλεγα μισά αρχαία, εμείς τίνουμε εδώ να τα ξεχάσουμε. Αυτοί είναι που μας κάνουν να σκεφτόμαστε αλλιώς. Και η ιστορία, κύριε Ασλανίδη. Όσο η ιστορία παραμένει ζωντανή, τα ήθη, τα έθιμα, η γλώσσα μένει ζωντανός και ο πόντος. Ένα είναι σίγουρο, πως κάθε τι που δεν πέφτει στον δρόμο της λύθης και της λησμονιάς λέγεται μνήμη. Σε αυτή τη μνήμη επάνω περπατάμε εμείς εδώ. Είναι σίγουρο ότι ακόμα να ξέρετε πως εδώ στην Ελλάδα δεν τελείωσε η πρώτη γενιά. Υπάρχουν ακόμα ανθρώποι που ζουν εδώ. Εκεί είναι τα κόκαλα των δικών μας. Εκεί είναι θαμμένοι οι παλιοί δικοί μας. Η λησμονιά είναι αυτή που μας τρώει το σαράκι. Μας τρώει από μέσα τόσα χρόνια. Είναι τόσο εύκολο να πας σήμερα στον Πόντο που αναπολύς και λες ένα είχα τον πάπο να ανέβαζα τον απάσα σε αεροπλάνο και σε 2 ώρες έμεινε στην Τραπεζούντα. Ξέρετε, αυτό μας καίει εμάς πολύ, γιατί αυτοί ζούσαν με το... Είναι δύσκολο να ακούς κάθε πρωί το «Έκει την πατρίδα». Να σηκώνεσαι από το κρεβάτι και να ακούς τον παππού, έναν δίμετρο παππού με γαλανά μάτια να λέει «Έκει την πατρίδα» και εσύ να λες «Τι γίνεται εδώ, δεν είναι εδώ η πατρίδα, πού είναι η πατρίδα». Και όταν μεγαλώσεις να καταλάβεις ότι αυτή η πατρίδα είναι απέναντι, αυτή η Ανατολική Ελλάδα που σας είπα την περασμένη φορά πάλι είναι απέναντι και εκεί ξεκινάς και διδάσκεις. Το μαράζι το δικό μας, το μεγάλο, των Ποντίων, είναι αυτή η προσταφαίρεση που γίνεται τα τελευταία χρόνια μέσα στα βιβλία τα οποία διδάσκουν την ιστορία του ελληνισμού. Δεν είμαστε εμείς κάτι ξένο, δεν είμαστε κάτι χώρια εμείς. Εμείς ήμασταν άνθρωποι της Ανατολής που εκεί ήμασταν 3.000 χρόνια. Αυτοί που μας έδιωξαν τα τελευταία 1.000 χρόνια ήταν εκεί. Έτσι είναι. Κύριε Ασλανίδη, εγώ έχω ακούσει από διηγήσεις εκεί στα μέρη τα δικά μας, από διηγήσεις, το δύσκολο δεν είναι όταν πηγαίνεις και επισκέπτεσαι την Τραπεζούντα και τα χωριά του Πόντου εκεί πάνω. Το δύσκολο είναι όταν φεύγεις και επιστρέφεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δύσκολο, έτσι μου λέγανε. Την πρώτη φορά που πήγα έκατσα 14 ημέρες. Θα σας πω τι διδάχτηκα. Με το που πάτησα το πόδι μου εκεί άρχισα να κλαίω. Περνούσαν από μπροστά μου εικόνες από το συνοικισμό της Νέας Τραπεζούντας από τα Γιάννητσά. Έβλεπα όλους τους παππούδες, όλες τις γιαγιάδες, όλα εκείνα τα σκυμμένα πρόσωπα. Έκλαιγα, γελούσα και δεν ήξερα γιατί το έκανα αυτό. Άμα με κάνουν την ερώτηση, δεν ήξερα τι με κάνουν. Όταν άρχισα να βλέπω να διακρίνω ανθρώπους, και τότε ήταν δύσκολα τα χρόνια, πριν 25 χρόνια, δεν τολμούσες να μιλήσεις και αυτοί οι ποντιόφωνοι. Το καθεστώς ήταν περίεργο στην Τουρκία τότε. Με νοήματα μιλούσαμε σχεδόν. Έλα κοντά, συντζεύομαι, έλεγε. Έλα κοντά να μιλήσουμε. Τους φαινόταν πάρα πολύ περίεργο που μιλάμε ποντιακά εμείς την ίδια γλώσσα. Το ίδιο παθαίναν και αυτοί. Τους φαινόταν πολύ περίεργο.
λέει υπάρχουν ακόμα εκεί έτσι. Όταν αρχίσαμε να χορεύουμε, όταν άρχισε η λύρα να παίζει, όταν το δοξάρι χτυπούσε πάνω στις χορδές αυτού του οργάνου, τότε καταλάβαινες ότι το DNA δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Δεν είναι αλλάζει. Ίδιο. Είναι αλήθεια είναι αυτό. Ίδιο. Είναι ίδιο. Εκεί αρχίζεις και ξεροκαταπίνεις, σου φεύγουν τα δάκρυα, δεν ξέρεις προς τα που πας και όταν έρχεται η ώρα να γυρίσεις, να ξέρεις ότι στο λεωφορείο πάνω όταν είναι 50 και 60 άτομα, μόνο ο οδηγός κοιτάει μπροστά. Έτσι οι άλλοι όλοι κοιτάνε πίσω. Κύριε Ασλανίδη, μας συγκινήσατε πολύ. Μας συγκινήσατε πολύ και θα ήταν χαρά μας να σας ξαναακούσουμε, γιατί τα λέτε πολύ ωραία και τα περιγράφετε πολύ ωραία. Είναι ο κύριος Απόστολος Ασλανίδης, λαογράφος των Ποντίων, ένας άνθρωπος που το ζει στο πετσί του, ένας άνθρωπος που ζει στα Γιάννησα, και γι' αυτό σας καλέσαμε τέτοιες άγιες μέρες να θυμηθούμε και εμείς και όλοι μας αυτό που έγινε πριν από 100 χρόνια. Ευχαριστούμε κύριε Ασλανίδη, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστώ και εγώ. Καλό Πάσχα να έχετε. Καλή λαμπρή. Επίσης. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς εκεί στους δικούς σας και στα Γιάννησα. Λοιπόν, σε όλη τη Μακεδονία μας. Σε όλη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Και για όσους μας τηλεφωνείτε, μόνο συγκίνηση έχουν αυτές οι αναδρομές. Μόνο συγκίνηση έχει αυτό το αφιέρωμα για τα 100 χρόνια. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Έχουμε και το διαγωνισμό μας. Μην ξεχνάτε ότι από σήμερα έχουμε ακόμη μία προσφορά. Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη, θα κάνουμε την κλήρωση σε αυτό το καταπληκτικό ξενοδοχείο που είναι στην Κέρκυρα. Είναι το Greek Hotel Eva Palace και την προσφορά κάνουν τα ταξιδιωτικά γραφεία Smile Academy για 2 ενήλικες και ένα παιδί. Είναι η προσφορά μέχρι 14 ετών. Όλα πληρωμένα. Θα μείνετε σε Μπακαλώους. Είναι καταπληκτική η προσφορά. Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα. Όλα πληρωμένα και με διατροφή κανονικά. Πώς μπορείτε να είστε εσείς ο τυχερός? Καλέστε στο 14584 ή στείλτε μήνυμα στο ίδιο νούμερο, γράφοντας α, κ, κεφαλαίο και το ονοματεπώνυμό σας. 3 ευρώ συνολικά είναι η χρέωση. Τετάρτη 9.30 ώρα μπορεί να κερδίσετε να κάνετε Πάσχα στην Κέρκυρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, παιδιά. Η δήλωσή του. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ο Ελλάδος 7, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Αρδάκος. Μαζί μας, θα μου επιτρέψετε, κύριε Μουζέλα, να ξεκινήσω από τις κυρίες στην παρουσίαση. Νομίζω ότι το οφείλουμε. Δύο κυρίες, η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Και η κυρία Εύα Καϊλή, νυν ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια με το Κίνημα Αλλαγής. Και μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μουζέλας, πρώην υπουργός και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε όλες και κύριε Μουζέλα. Καλημέρα και. Χαρά στο κουράγιο σας, κύριε Μουζέλα. Εγώ αυτό έχω να πω. Χαρά στο κουράγιο σας. Θα δείξει, κύριε Χασαπόπουλε. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται αυτά. Όχι, είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι όμορφος αγώνας. Θα ήθελα να καταλήξει καλά, αλλά εδώ πέρα και το ταξίδι αυτό και οι κυρίες που κάνουν το ίδιο ταξίδι χρόνια τώρα έχει τη δική του αξία και το δικό του ενδιαφέρον. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Μουζέλα, στην Ελλάδα? Η αντιπαράθεση για τις ευρωεκλογές γίνεται με όρους, δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα καλό ή κακό. Εγώ το απλώς το καταγράφω. Με όρους εσωτερικής πολιτικής σκηνής. Δηλαδή, όλη η συζήτηση η οποία γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται λες και έχουμε εθνικές εκλογές μπροστά μας. Αυτό είναι καλό ή κακό, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, και τα ερωτήματα που θα σας θέσουμε σε λίγο, ως επιτοπλίστων, θα είναι μοιραία από την εσωτερική πολιτική. Γιατί παράθεση με δύο ηγέτες πολιτικών κομμάτων, δηλαδή των κυριαρχών, αλλά και της κυρίας Γεννηματά, να εστιάσει εκεί η συζήτηση. Νομίζω ότι το κακό είναι ότι όλα τα χρόνια στην Ελλάδα οι ευρωεκλογές γίνονται με γνώμονα τα εθνικά διακυβεύματα. Αυτό έχει οδηγήσει σε μία μείωση της σημασίας των ευρωεκλογών σαν κάτι αυτόνομο. Και τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει και με μία πραγματικότητα, δηλαδή το διακύβευμα των ευρωεκλογών δεν απέχει πάρα πολύ από το διακύβευμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής,
αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την αυτόνομη αξία των ευρωεκλογών. Η Ευρώπη καθορίζει το 70% της καθημερινότητάς μας. Είναι κάτι που έχει σημασία από μόνο. Τώρα εσείς που πηγαίνετε στα διάφορες έτσι συγκεντρώσεις ή εν πάση περιπτώσει περιοδίες που κάνετε, γιατί οι ευρωβουλευτές πια είστε εθνικοί βουλευτές, δεν είστε ούτε σε ένα νομό, ούτε σε μια περιφέρεια. Τι σας λένε για αυτό που, το έργο που κάνετε για τους πρόσφυγες? Τι σας ρωτάνε? Κοιτάξτε, εγώ εκεί πέρα που έχω πάει μέχρι τώρα, αναπόφευκτα η κουβέντα, ένα μεγάλο μέρος της, ένα σημαντικό μέρος της γίνεται σε σχέση με το μεταναστευτικό προσφυγικό, το οποίο όμως έτσι κι αλλιώς είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Βλέπετε πώς συμπίπτουν ευρωπαϊκά και εθνικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ευρωπαϊκό, ιδάλλως θα είμαστε σε μια πολύ άσχημη θέση. Κυρία Σπανκοπούλου, εσείς θέλαμε να πάω. Εσείς είστε πιο. Προέρχεστε από την κεντρική πολιτική σκηνή, δεν είστε τόσο σαν τον κύριο Μουζάλα που ασχολήθηκε με ένα συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό βλέπουμε που κυριαρχεί εκτός των άλλων στη μάχη για τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές. Είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, το λέγαμε και νωρίτερα με τους πολιτικούς μας, προσπαθεί να ταυτίσει τον κύριο Μητσοτάκη με ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία. Εντάξει, δεν κυριαρχεί μόνο αυτό. Κυριαρχεί μια γενικότερη προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι όποιος διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ για οποιοδήποτε θέμα, είτε είναι ας πούμε πατριώτης που διαφωνεί για τη Συμφωνία των Πρεσπών, είτε διαφωνεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε διαφωνεί, είτε επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα για θέματα που έχουν σχέση, όπως αναφέρατε με το θέμα του κυρίου Μαρινάκη, όπου τίθενται ερωτήματα στα οποία δεν απαντάει ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Παπάς, χαρακτηρίζεται αμέσως ακροδεξιός ή νεοφιλελεύθερος αν μιλάει για την οικονομία. Αυτή είναι η στάνταρ απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και στις ευρωεκλογές δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Εγώ που γυρίζω όλη την Ελλάδα τώρα, προφανώς ο κόσμος, εφόσον δεν υπάρχουν εθνικές εκλογές, βλέπει μια κάλπη μπροστά του που έχει πανελλαδικά χαρακτηριστικά και θα εκφράσει και την άποψή του μέσα στην κάλπη αυτή για τη διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα τα τελευταία χρόνια. Το καταλαβαίνει. Εσείς, κύριε Σιμακοπούλου, όμως αυτό. Του λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τον άκουσα στη Λιβαδιά, ότι πείτε στον Τσίπρα, φύγε με την ψήφο. Θέλουν πολύ να το κάνουν αυτό. Εγώ εισπράττω αυτό το βουβό κύμα αγανάκτησης, το οποίο πλέον οριακά είναι, πώς να σας πω, αηδία. Πείτε μου έναν αριθμό λοιπόν. Ποιο είναι το ποσοστό εκείνο το οποίο θα είναι φύγε στον Τσίπρα? Το φύγε στον Τσίπρα κανονικά, ας βάλει ο Τσίπρας στον αριθμό αυτό. Δικό του θέμα είναι. Εμείς δηλαδή και να ψηφίσουμε, όσο μεγάλη και να είναι η διαφορά στις ευρωεκλογές, δεν είναι υποχρεωμένος ο κ. Τσίπρας την επόμενη μέρα να φύγει. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Δεν είναι το ίδιο με διαφορά 3,5 μονάδων και μια διαφορά 7 μονάδων. Φυσικά θα συμφωνήσω, αλλά θα σας θυμίσω ότι ο κ. Τσίπρας είχε βάλει πύχη σε εμάς το αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωεκλογών. Άμα θέλει να είναι συνεπής, ας χρησιμοποιήσει αυτόν τον πύχη. Ας κάνει ό,τι θέλει. Ας πάρει ο κύριος Τσίπρας το μήνυμα. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι πρέπει να το δώσει το μήνυμα πολύ δυνατά και ηχηρά. Αλλά, ξέρετε, δίνοντας το μήνυμα στον κύριο Τσίπρα, δίνει το ίδιο μήνυμα και στην Ευρώπη. Μία από τις μεγάλες μάχες μεθαύριο στην Ευρώπη είναι η μάχη κατά του λαϊκισμού. Και ο λαϊκισμός δεν έχει απαραίτητος ιδεολογικό πρόσημο. Δεν είναι ακροδεξιός ή ακροαριστερός. Είναι διχαστικός, είναι ψέματα και είναι και ακραίος. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να είναι το σύμβολο του λαϊκισμού στην Ευρώπη. Καταδικάζοντας λοιπόν τον κύριο Τσίπρα στις ευρωεκλογές, στέλνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρώπη ότι θα πάνε εκεί και θα καταδικάσουν και το λαϊκισμό στην Ευρώπη. Είναι πολύ απλό. Με ένα σπάρο, δύο τριγώνια. Τι καταδίκη, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε, καταδικάζω. Δηλαδή είναι και με μία ψήφο διαφορά τον έχει καταδικάσει. Αυτό κρίνετε εσείς. Σας λέει 1-2-3% πρέπει να είναι η διαφορά. Εγώ σας λέω ότι ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Θέλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα στον κύριο Τσίπρα και ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρώπη ταυτόχρονα. Όσοι μία-μία μαζεύονται οι ψήφοι, όσοι πιο πολλοί άνθρωποι στείλουν αυτό το μήνυμα, τόσο πιο γρήγορες θα είναι οι εξελίξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, κυρία Καϊλή, εμείς εδώ έχουμε ξεκινήσει να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και στα πολιτικά. Απλώς ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα για τα 100 χρόνια μνήμης των ποντίων. Την προηγούμενη εβδομάδα δημιουργήθηκε ένα θέμα με τους ευρωβουλευτές. Δεν ψηφίσατε στην Ευρωβουλή ένα ψήφισμα? Τι έγινε, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να απαντήσω, καθώς ήρθε ένα ψήφισμα προσωπικά από τον Νότι Μαριά, τον ευρωβουλευτή του ECR, πρώην ΑΝΕΛ, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ο οποίος Δευτέρα δεν έχουμε ψηφοφορίες, έχουμε μόνο τυπικές διαδικασίες, έφερε ένα ψήφισμα δικό του
αγνοώντας την εθνική προσπάθεια που κάναμε για συνεννόηση μεταξύ Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών, να καταθέσουμε ένα ψήφισμα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των χριστιανών από την Οθωμανική, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λοιπόν που έκανε είναι το εξής. Προτίμησε για να πουλήσει πατριωτισμό, προτίμησε για να συκοφαντήσει, να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο θέμα, να αγνοήσει τη δική μας προσπάθεια, ενώ και η δική του παράταξη είχε δεχτεί να το φέρουμε στην Ολομέλεια σε συνεννόηση με την κυρία Θεοχάρους, που ανήκει στην ίδια παράταξη. Αγνώρισε λοιπόν και τη συναδελφό του και όλους τους υπόλοιπους, κατέθεσε κάτι δικό του, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, είχε στείλει μια ενημέρωση χωρίς να μιλάει για Δευτέρα. Ήταν τόσο δύσκολο να ψηφιστεί αυτό. Ήταν εκτός ημερησίας. Θέλει προετοιμασία. Κοιτάξτε, στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν συνενέσεις. Δημιουργούνται και χτίζονται. Και μάλιστα χτίζονται όταν έχει και μια αξιοπιστία προσωπική. Άρα πρέπει κάποιοι βουλευτές να συνεννοηθούν και να το κατεβάσουν. Όταν ξαφνικά ένας ευρωβουλευτής, ο οποίος δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες παρεμβάσεις, χωρίς να οργανώνει συνενέσεις, το κάνει μόνο για τους τύπους, πατριδοκαπηλεία το λέω ξεκάθαρα, και προσπαθεί την ίδια στιγμή να συκοφαντήσει και τους συναδέλφους, που κατηγορεί ότι δεν το ψήφισαν, ενώ τη Δευτέρα δεν έχουμε ψηφοφορίες κανονικά, έχουμε μόνο τυπικές διαδικασίες. Θεωρώ ότι κρίνεται για το ήθος του. Εμείς ξεκινήσαμε. Έχω γραπτό ευτυχώς την πρόσκληση 6 Μαρτίου. Είχα φέρει σωματεία Αρμένοι, Ασσύριοι και Πόντιοι στην Ευρωβουλή. Έτσι το ξεκινήσαμε. Καταθέσαμε 3 εβδομάδες πριν τον κύριο Μαριά εμείς ένα ψήφισμα, το οποίο μπήκε στην Ολομέλεια και περιμέναμε να μας δώσουν την ημερομηνία. Αντί λοιπόν να περιμένει, έκαψε μια τέτοια προσπάθεια. Χρησιμοποίησε ένα εθνικό ζήτημα και είναι πραγματικά ντροπή, γιατί σε τέτοια ζητήματα εθνικά πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και όταν ξεκινάει μια προσπάθεια, δεν τρέχεις να προλάβεις, γιατί φοβάται μήπως δεν εκλεγεί και ήθελε να το πουλήσει. Δεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση, δεν βοήθησε να καταθέσουμε το ψήφισμα και αποφάσισε ξαφνικά να καταθέσει κάτι μόνος του και μάλιστα να το χρησιμοποιήσει, ναι, για να υποστεί μια συντριπτική ήττα. Άρα είχε σημασία γι' αυτόν μια συντριπτική ήττα, παρά να το καταθέσει μαζί με όλους τους Έλληνες και τους, ναι, Κύπριους συναδέλφους του. Και αυτά τα λέει η Θεοχάρους. Η Ελένη Θεοχάρους είναι μια αγωνίστρια της Κύπρου. Μπορεί να διαφωνούμε σε συγκεκριμένα θέματα πολιτικά, είναι σε άλλη πολιτική ομάδα, αλλά είναι μια γυναίκα που βγήκε με μεγάλη ειλικρίνεια και είπε: το έκανε χωρίς ούτε εμάς να ενημερώσει. Η δική μας ομάδα το είχε περάσει και αυτός βγήκε εκτάκτος για να πουλήσει πατριωτισμό. Σαφές. Είναι κρίμα όμως, γιατί παρέσυρε κόσμο. Καλώς. Και γιατί η συκοφαντία δεν σταματάει, και μάλιστα όποια εφημερίδα και όποιο blog είχε να δημοσιεύσει τέτοιες αθλειότητες, εγώ και επιστολή θα στείλω να τους δώσω το περιθώριο να ανασκευάσουν και να αποκαταστήσουν την αλήθεια με τους χαρακτηρισμούς που έκαναν, και θα προχωρήσω και σε αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση και σε εξώδικο για να μαζευτεί όλη αυτή η συκοφαντία του Μαριά, που δεν είναι η πρώτη φορά που την κάνει. Είναι η δεύτερη. Απλά να διευκρινίσω, όπως είπε, ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από το ότι προσωπικά είμαι υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων, ότι και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί υπόθηκαν διάφορα και για τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σωστά, ότι και ο κύριος Μητσοτάκης έχει διευκρινίσει σε συνάντηση μαζί τους, είμαστε όλοι υπέρ της διεθνοποίησης και θα στηρίξουμε στεναρά, δυναμικά, με καθαρές φωνές, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Μα το καταθέσαμε καταρχήν, ναι, 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 όλες τις ομάδες μας. Θα το διευκρινίζω, είναι κυρία σαφές. Καηλή, γιατί υπόθηκε και για μας τη Νέα Δημοκρατία. Ότι... είναι σαφές. Και κατά τα άλλα και ο κ. Παπαδημούλης έλειπε και ο κ. Κούλογλου έλειπε. Δεν είδα εγώ να μπαίνουν στο πρωτοσέλιδο. Είναι σαφές αυτό που είπατε. Είναι πραγματικά απαράδεκτο και άθλιο στο Ευρωκοινοβούλιο να χρησιμοποιείται ένα εθνικό ζήτημα για μικροπολιτική και πατριδοκαπηλεία. Κύριε Μουζέλα, ήθελα να σας ρωτήσω, τώρα που πέρασε ο καιρός, τώρα το λέω και προσωπικά, ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από τον αγώνα που κάνετε. Εσείς όταν ήσασταν στο Υπουργείο, γιατί περάσαμε σε μια άλλη εποχή τώρα, έφυγε ο Καμένος από την κυβέρνηση κτλ., δεχτήκατε ένα προσωπικό πόλεμο από τους ΑΝΕΛ? Μπορείτε να το πείτε τότε, γιατί τότε, όχι, κλείσατε το στόμα και δεν μιλήσατε, φύγατε από το Υπουργείο. Όχι. Δεν δέχτηκα ένα προσωπικό πόλεμο. Έκανα ένα λάθος λεκτικό. Ονόμασα την Βόρειο Μακεδονία, σήμερα τα Σκόπια, τότε Μακεδονία, κάτι το οποίο είναι εκτός των δικών μου θέσεων, αλλά μόλις είχα γυρίσει από την Ιδωμένη. Νομίζω ότι ο κύριος Καμένος μου έκανε μια, συγχωρέστε με, βάρβαρη επίθεση εκεί πέρα, αλλά δεν είχε κάποια συνέχεια αυτό το πράγμα. Εγώ αμέσως ομολόγησα το λάθος μου. Ξέρετε, ανήκω... Γι' αυτό το λόγο φύγατε, πιστεύετε, από την κυβέρνηση? Γύρισα άρρωστος από τις Βρυξέλλες, από τη Ζυρίχη σε φορείο, κύριε Χατζαπόπουλε. Όχι, έμεινα... το καταλαβαίνω αυτό, αλλά το έργο σας, ας πούμε, για τους πρόσφυγες ήταν... Ήταν ένα θέμα πια υγείας. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Δεν έφυγα. Δηλαδή, με ρωτήσαν μια φορά αν έφυγα
πικραμένος, δυσαρεστημένος, όχι, για το όνομα του Θεού. Έφυγα επειδή και ο κύκλος μου πιστεύω ότι είχε κλείσει. Δηλαδή αυτά τα οποία μπορούσα να δώσω, όπως και να τα κρίνει κανείς, τα είχα δώσει πια. Έμπαινε ένας άλλος κύκλος. Αλλά κυρίως υπήρξε από την κούραση μια αρρώστια, νοσηλεύτηκα, τώρα είμαστε καλά, προχωράμε. Αυτό είναι. Κύριε Σημακοπούλου, εκτός από το μήνυμα το οποίο είπατε, πιστεύετε ότι αυτές οι εκλογές, οι ευρωεκλογές, κυρίαρχο θέμα θα είναι και το Σκοπιανό, επειδή ξέρω ότι περιοδεύεται και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ο κόσμος θα ψηφίσει και γι' αυτό στις ευρωεκλογές. Για να μην σας πω ότι μπορεί να ψηφίσει και περιφερειάρχη ή δήμαρχο σε μεγάλες πόλεις. Και εγώ να μην σας πω και πρωτίστως. Ναι. Να μην σας πω και πρωτίστως. Εντάξει, οριακά πρωτίστως. Τα θέματα που κυριαρχούν στις δικές μου συζητήσεις, εκτός από το. Προφανώς είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, το μεταναστευτικό στα νησιά, εντάξει, και βεβαίως τα θέματα της οικονομίας. Αλλά επίσης σας μεταφέρω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Όταν μιλάμε για τις ευρωεκλογές και δεν μιλάμε για τη λάσπη και για όλα αυτά που συμβαίνουν και για τα σκάνδαλα και τα λοιπά, για τα οποία επίσης ο κόσμος πλέον έχει μία απέχθεια για όλα αυτά. Δηλαδή, εσείς όμως σηκώνετε το θέμα του κ. Τσίτη. Έχει συγχαθεί, δεν το συζητάμε. Μα εμείς, κοιτάξτε, εμείς ζητάμε απαντήσεις. Ναι, αλλά εμείς και ζητάμε απαντήσεις. Σε μια συζήτηση απαντήσεις, σκανδαλολογική. Εντάξει τώρα, μα απαντήσεις και ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Εγώ το έχω πει. Όπως εμείς, ό,τι εξεταστική ήρθε, είπαμε, ψηφίσαμε ναι, εγώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ναι, ναι, εξεταστική για την υγεία, ναι, για τα δάνεια των κομμάτων, ναι, για ό,τι θέλετε, όλα στο φως. Αλλά όχι μόνο όλα στο φως για μας. Δηλαδή, γίνεται να υπάρχει. Ο κύριος Λοβέρδος ζητάει την άρση ασυλίας του και μετά ο κύριος Καμένος και ο κύριος Πολάκης δεν θέλουν την άρση ασυλίας του. Γιατί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και καλά αυτό που έγινε η επίθεση του κυρίου Καμένου στον κύριο Μουζάλα. Και δεν είμαι ειλικρινά, κύριε Μουζάλα, προφανώς σας εύχομαι υγεία έτσι, σε ανθρώπινο επίπεδο. Αλλά δεν είμαι, δηλώνω ότι δεν είμαι φαν του έργου σας στο Υπουργείο σας. Καθόλου φαν. Το γνωρίζω. Ναι, εντάξει. Και γενικά της πολιτικής της κυβερνήσεως σας το θέμα αυτό. Και με αυτό αλλά, να κλείσουμε, κυρία Σαγκοπούλου. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση όμως. Δεν γίνεται τώρα αυτή η κατάσταση. Βλέπετε τι γίνεται μεταξύ του κυρίου Κοντζιά και του κυρίου Καμένου. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και γιατί, σας λέω, ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Ο κόσμος καταλαβαίνει και τι σημαίνει η Πετσίτης και ποια είναι τα ερωτηματικά εκεί. Και βεβαίως θέλει και απαντήσεις για αυτά που διαβάζει και ακούει. Ένα σχόλιο από την κυρία Καϊλή για να κλείσουμε. Ελάτε. Κοιτάξτε, είναι τεράστιο το ζήτημα που έχει ανοίξει και τα προβλήματα. Είναι μια συμφωνία που αντί να λύσει, δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Θα σας πω το εξής. Εγώ ζητώ επανειλημμένως να μάθω ποιος είναι ο συντάκτης της Συμφωνίας των Πρεσπών και κανείς δεν μου απαντάει. Είναι μια υπαγορευμένη συμφωνία. Χωρίς να έχει πάρει κάποιος την ευθύνη για αυτή τη συμφωνία και χωρίς να έχω καταλάβει. Υπαγορευμένη ποιος... από ποιον. Υπαγορευμένη από κάποιον που δεν γνωρίζουμε, από έναν συντάκτη. Υποθέτω από το ΝΑΤΟ ή από τη Γερμανία ή από την Αμερική. Πάντως είναι μια συμφωνία που δεν γνωρίζουμε το συντάκτη. Δεύτερον, δεν έχει προστατευτεί ο όρος Μακεδονικός στην διεθνή κοινότητα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να δεσμευτούμε όλοι. Ότι η μεγάλη μας μάχη θα είναι να προστατευθεί και να κατοχυρωθεί ο όρος Μακεδονικός και ως προς το έθνος, διεθνώς, καθώς η κυβέρνηση έβαλε ένα αστεράκι λέγοντας ότι θα γίνει μια επιτροπή, η οποία κανείς δεν γνωρίζει τη σύνθεσή της, ούτε πότε θα συνεδριάσει, ούτε με ποιους, για αυτές τις συμφωνίες και όλες οι επιχειρήσεις στη Μακεδονία δεν έχουν κατοχυρώσει τον όρο Μακεδονικός. Ξέρετε γιατί? Είναι πάρα πολύ ακριβό να το σηκώσει μια εταιρεία. Το έχουν κάνει μόνο ελάχιστες, 2-3 πολύ μεγάλες, διεθνώς. Και είναι ένα κόστος που αντί να το σηκώσει η ελληνική κυβέρνηση, το άφησε στους επιχειρηματίες, οι οποίοι και δεν γνώρισαν και ήταν απροετοίμαστοι. Και ζήτησα πολύ. Και από την παράταξή μου να δώσουμε νομική ενίσχυση σε αυτές τις εταιρείες για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην κατοχύρωση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μουζάλα που ήταν εδώ. Θα καλή επιτυχία. Επιτρέψετε όμως να σας πω το εξής. Σε τίτλο όμως θα μας το πείτε. Θα σας το πω σε τίτλο. Κυρίες ένα χήμαρος βάλανε ζητήματα, δεν απάντησα, δεν μου δώσατε το λόγο για κανένα από αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω σε μια άλλη εκπομπή να υπάρξει μια ισομέρεια στο συντάκτη. Αν ξέρει το συντάκτη και την επιτροπή και τη σύνθεσή του, θα ήταν χρήσιμο. Εάν δονόταν ο λόγος, θα μπορούσα να σας μιλήσω. Δεσμευόμαστε ότι θα ξανάρθετε. Αλλά θέλω αυτό το πράγμα, επειδή σας γνωρίζω σαν δημοσιογράφους, θέλω να πιστεύω ότι σας ξέφυγε. Δεν μίλησα για τίποτα.
Δεν μιλήσαμε για το χαρακτήρα των ευρωεκλογών. Δεν μιλήσαμε για το κλίμα, κύριε Μουζαλά. Είναι για να βάλετε κι εσείς την ατζέντα. Αυτό θέλω να και ο διάλογο, δηλαδή απαντάμε. Απαντήστε μας δημοσίως, δεν πειράζει. Απαντήστε μας ποιος είναι ο συντάκτης. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ξεκινάει η τελική ευθεία. Οπότε θα το να πούμε, αλλά δεν νομίζω ότι σας. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο θέμα. Απολύτως κανένα κάτι. Όχι, υπήρξε θέμα. Ναι, εγώ θα ήθελα να έχω την απάντησή του παρόλα αυτά. Θα την έχετε, κυρία Καηλή. Απλώς τώρα είμαστε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστώ και την κυρία Σημακοπούλου και την κυρία Καηλή. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί. Θα είμαστε εδώ, Ιωδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Σαραντάκος. Ώστε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.